Μπιλάρα, το knockout είναι η χαρά των outsider. Ισχύει. Βασίλης Μπουναρίδης είναι δίπλα μου. Είμαστε αισίως στη φάση των 32 της Development League. Ομάδες που δεν περιμέναμε να δούμε τόσο γρήγορα να αποχωρούν, αποχώρησαν. Πέσαν τα μαλλιά μας. Ναι. Να το πούμε. Αρκετές εκπλήξεις. Θα σχολιάσουμε λίγο τι είδαμε στα παιχνίδια και θα σχολιάσουμε τι πρόκειται να δούμε στα παιχνίδια. Γενικότερα εμένα το κομμάτι του knockout στην αρχή λίγο με προβλημάτιζε, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις με ιτριγκάρει αρκετά. Κοίτα, το νόημα αυτό είναι, δηλαδή άλλο η σειρά παιχνιδιών και άλλο τα μονά παιχνίδια. Είναι δύσκολα και για τα φαβορί και για τα outsider. Ούτως ναι, φέρνεις λίγο τις πιθανότητες πιο κοντά μεταξύ τους και για τον έναν και για τον άλλον και αυτό είναι καλό, δηλαδή... Έχουμε να βλέπουμε τουλάχιστον. Έχει για εμάς τους τρίτους περνάμε καλά. Έχουμε να συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τους περασμένους, με τα ζευγάρια, τι έγινε, πώς ψιλομείνανε εκτός και τα σχετικά. Θα ξεκινήσω με τους Μπαντολέρος και την Δίρτους Μπολόνια. Η Δίρτους τελευταία στιγμή εμφανίστηκε με απουσίες που δεν περίμενε. Κατέβηκε με μια πεντάδα ανάγκη, να το πούμε σε εισαγωγικά. Ο Φωτιάδης βρήκε χώρους. Έβαλε 30 πόντους. Κλασικά τα κλασικά του. Ναι, παρόλο που ήταν ντέρμπι, δηλαδή και αυτοί οι πέντε Δίρτους παλέψανε το μάτς με τους Λος Μπαντολέρος, αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν αυτό το λίγο παραπάνω και οι Μπαντολέρος θα βρεθούν στην επόμενη φάση. Ναι. Η Δίρτους δυσκολεύεται να κρύψει τις απουσίες της. Νομίζω αυτό φάνηκε. Ναι. Δηλαδή δεν μπόρεσε να καλύψει τα κενά που είχε. Γιατί έχει κάποιους παίκτες κομβικούς. Οπότε Μπαντολέρος, κλασικά Φωτιάδη στα δικά του, 30 πόντους. Αυτό. Όταν θα πάμε στους 32, θα σχολιάσω λίγο για το Φωτιάδη και αν ο ένας παίκτης μπορεί να το σε δούμε, πάει. Το δούμε. Είναι ωραίο, δούμε. Είναι ωραίο. Λοιπόν, Μπουλντόζες Ναυάγια. Σοκ. Πιστεύω ότι αν αυτό το ζευγάρι έπαιζε 20 φορές τις 19, θα κερδίζανε οι Bulldozers. Αλλά δεν αφορά κανέναν τι θα κάνανε τις υπόλοιπες 19. Σημασία έχει τι κάνανε αυτή τη μία. Σχολιάσαμε με τον Γρηγόρη την προηγούμενη βδομάδα ότι ο Καραβασίλης έχει πάρει 109 τρίποντα και πήγε ο χτύπος και έβαλε 9 απέναντι στις Bulldozers. 9. Πρώτο σκορ της ομάδας του, έβαλε 30 πόντους. Και δρυκνάνε. Εγώ τα λέω καιρό τώρα. Ο άνθρωπος. Και με βολές στα 0,6 σε φάουλ που ήταν και δόθηκε προφανώς από άγχος, από δεν ξέρω τι, τα Ναυάγια πέταξαν έξω τις Μπουλντόζες. Όπως μας είπε ο αρχηγός της Μπουλντόζας, τελικά η Μπουλντόζα ήρθε με τοπική με Μπουλντόζα. Καλό. Δεν το περίμενα εγώ αυτό το ζευγάρι να προχωρήσουν τα Ναυάγια και οι Μπουλντόζες, το λέω αλήθεια. Ήταν το πρώτο σοκ. Ήταν το πρώτο σοκ. Ναι, μεγάλο σοκ. Πολλά συγχαρητήρια να πούμε στις Μπουλντόζες από τις ομάδες που ήρθαν για πρώτη φορά και αφήσανε πολύ καλές εντυπώσεις. Να το πούμε αυτό. Ο Δημήτρης κάνει φοβερή δουλειά. Θα δούμε πραγματάκια. Ναι, και ευχαριστούμε τα Ναυάγια που όσο μπορούν μας κλείνουν το στόμα. Εντάξει, ο Λουκάς είναι ο Λουκάς. Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, Run and Gun Black Mappa. Τι ματσάρα ήταν αυτή. Πώς χάσανε το τελευταίο shoot η Run and Gun. Πώς το Mappa, ενώ το είχαμε πάλι με την πλάτη στον τοίχο, κατάφερε και έφυγε αλόβητο. Respect στο Mappa. Εννοείται. Στο τέλος της ημέρας. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Μετά τα playoff του Winter, το οποίο έχει πάει σαν outsider και καταφέρνει και παίρνει πάλι την πρόκριση. Του αρέσει νομίζω να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Ναι, στην πίεση λειτουργεί τελικά καλά. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο αυτό που είχαμε δει στο χειμερινό. Υπήρξε και συνέχεια. Και το Mappa είναι στους 32. Βαγγέλη Γιαναράκη, χειροκροτώ. Δεν το περίμενα. Και για να μην βάσει το τελευταίο σου, εντάξει, θέλει ψιλοκάκαλα λίγο και το τελευταίο σου. Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν το παίρνει ποιος να είναι. Οι Run and Gun φαίνεται να έχουν πλέον μια κατάρα με το γουσπού. Ναι. Πλάκα-πλάκα. Ναι. Είναι καλά, λες Βασίλη. Εκεί χάσανε και το Final Four. Τώρα το χειμώνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους πολύ πάει. Δεν τους πολύ πάει. Εντάξει. Θα συνεχίσω με ένα ζευγάρι Ramolimed Dominators που εδώ
πήγε όπως το περιμέναμε. Όντως οι Dominators τους βάλανε δύσκολα για ένα ημίχρονο, αλλά η δυσκολία στο σκοράρισμα φάνηκε. Βάλανε μόλις 45 πόντους. Okay. Είδαμε ένα καλό παιχνίδι για ένα ημίχρονο, αλλά μετά κουράστηκαν. Ναι. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τα ραμολιμέντα. Κοίτα, είχαν και μεγάλο ψυχολογικό φόρτο στο τέλος. Με αυτό το άγχος, με τους κουρκούτες, με το θα μπούμε ή δεν θα μπούμε, πρέπει να νικήσουμε κτλ. Μετράει και αυτό. Ναι. Είχαν δώσει δηλαδή πολύ μπουστάρισμα αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές. Ενώ τα ραμολιμέντα ήταν άνετα, ας πούμε. Ναι, ήταν δηλαδή σαν να εκπληρώθηκε ο στόχος μας. Είμαστε στους 64, ύστερα από εκεί και πέρα εντάξει. Ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν έχουμε άλλα αποθέματα. Που τελικά δεν είχαν και γι' αυτό τα ραμολιμέντα περάσανε. 99ers Ρακουζάν. Πάλι 99ers παραλίγο κηδεία. Η Ρακουζάν τους έπαιξε όχι απλά στα ίσα. Αν σε κάποιες λεπτομέρειες κάνανε κάποιες καλύτερες επιλογές, μπορεί και να τους πετάγανε και εκτός. Ισχύει, ισχύει. Με τα συμβανταράκια εκεί πέρα με το Δημάδι και το. Ναι. Εγώ είπα μέσα στις άκρες ότι αυτοί στα μεγάλα μάτια ψηλοβάζουν τα κλάματα. Και ήρθε η Ρακουζάν τώρα και τους έπαιξε. Δηλαδή ήμουν σε φάση ότι πάλι τα ίδια, δηλαδή δεν θα τα αντέξω. Ευτυχώς όμως οι 99ers θα είναι στους 32, γιατί στα συνολικά πέρασε καλύτερη ομάδα, θεωρώ. Συμφωνώ. Τα περνάμε λίγο γρήγορα αυτά γιατί έχουν γίνει λίγο έχουμε απλά ψωμάκι, ναι, ναι, κάνουμε μια περιληψούλα για να δούμε πώς φτάσαμε στα ζευγάρια που δημιουργήθηκαν. Friends Orlando Tragics. Λοιπόν, αυτό που είπαμε με τους Ορλάντο ότι δεν τους παίζει στοίχημα γιατί δεν ξέρει τι τους ξημερώνει. Πήγανε και χάσανε με κάτω τα χέρια από 5 Friends. Εντάξει, αλλά έχει σημασία και ποια ομάδα έχουν απέναντί τους, έτσι. Οι Friends δεν είναι τυχαίοι. Ούτε οι Ορλάντο Τράτζικ είναι τυχαίοι, αλλά οι 30-35 πόντοι που σου φάγανε ήταν περίεργο για μένα και ειδικά με αυτό με τόσο λυψό ρόστερ που κατέβηκαν οι Friends. Ίσως να κουραστήκαν, ναι. Τι, κουραστήκαν οι πολλοί και δεν κουραστήκαν οι πέντε τώρα. Όχι, εννοώ να έχουμε κουραστεί συνολικά από το καλοκαιρινό. Ρε παιδί μου, τι να σου πω τώρα, παίζεις υποτίθεται στη regular για να βγάλεις την παραπάνω ενέργειά σου στα play-off. Λέξε. Και ειδικά τα play-off τα φετινά, ήταν πολύ πιο εύκολο να μπεις. Ισχύει, ναι, εννοείται. Και να παίξεις σε κάποια, ναι, σε κάποια νοκάουτ. Ήταν πιο ανταγωνιστικό. Άνευρη εντελώς η Orlando Tragic. Εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, okay, να περάσουν οι Friends, αλλά το match τώρα είχε σβήσει από πάρα πολύ νωρίς. Okay. Δηλαδή τώρα πήραν μια διαφορά, τη διατήρησαν και μια χαρά. Δεν ξέρω, εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Είπαμε, η Orlando Tragic είναι καλή για το καλύτερο, είναι καλή για το χειρότερο. Στο μόνο match που ήταν τώρα, είδαμε το χειρότερο. Τυχαίνει, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Όχι. Το έπιασε όμως ο Γρηγόρης αυτό να πούμε. Εντάξει, το είπε ότι οι Friends θα την κάνουν τη δουλειά. Donuts προβατίνες. Επίσης το πιάσαμε. Ήτανε κοντά για 20 λεπτά. Οι προβατίνες δηλαδή το πήγανε ψηλό στα μέτρα τους. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Βγήκανε μπροστά τα κλασικά τα όπλα του κολοσσού. Τα κορμιά των προβατίνων δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά πράγματα. Ξέφυγε η διαφορά και ο κολοσσός πέρασε. Ευτυχώς γιατί δεν θα. Έτσι όπως πήγαινε, πιστεύω ότι οι πρώτοι όλοι θα πάνε στο σπίτι τους από τώρα. Έτσι όπως πήγαινε. Πλάκα, πλάκα. Δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, να μείνει και κάποιος που κάνει καλή πορεία, δηλαδή έλεος. Έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε αυτό το ζευγάρι. Διαφορά δυναμικού. Ναι. Ξεκάθαρη. Ναι. Νομίζω ότι δεν ήταν κακή η αρχή που κάνανε οι προβατίνες. Θέλει λίγο δουλειά ακόμα. Δηλαδή για μένα θέλουμε σίγουρα ένα ακόμα καλό ψηλό ή λίγη βοήθεια στην περιφέρεια γιατί είναι καλός ο Στέφανος, έτσι εννοείται. Αλλά νομίζω ότι κάτι μου έλειψε. Okay. Έχουμε χρόνο από Σεπτέμβριο και μετά θα ξανασυζητάμε. Ναι, ωραία, θα γίνουν ανακατατάξεις τα ρόστερ, τα πάντα όλα. Θα δούμε πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, προχωράω ίσως στο πιο εύκολο ζευγάρι των 64ων, Drunk Team vs. Κοθόνια. Τα Κοθόνια ήταν πάρα πολύ χαρούμενα για τη συμμετοχή τους σε knockout φάση. Όλα τα λεφτά, το story στο Instagram. Ναι. Όλα τα λεφτά. Με τον τύπο που δεν ξέρουμε αν το είδατε, που κάνει το σταυρό του την ώρα που βαρεύει πολύ και λέει η vs. Κοθόνια σήμερα στο πρώτο match με τους Drunk Team. Ναι, γελάσαμε πάρα πολύ. Τώρα το φαβορί πέρασε. Ήταν όμως decent το αποτέλεσμα. Δηλαδή ήρθε 73-58
Κρατήθηκαν και οι drunk teams σε χαμηλό τέμπο, τα Virtus τα κοδόνια έπαιξαν όσο ήταν να παίξουν, ήτανε ok. Δεν ξέρω. Περιμέναμε αυτό που είδαμε εν τέλει, σαν δηλαδή αποτέλεσμα. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ίσως περίμενα λίγο πιο μεγάλη διαφορά εγώ, ας πούμε. Ok, εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα, νομίζω, από τη στιγμή που η drunk team έχει δείξει μια πορεία μέχρι τώρα σταθερή, το να μου κάνει ένα παιχνίδι λίγο κάτω από τα στάνταρ της και να νικήσει δεν με πειράζει. Ναι, οκ. Okay. Ναι, έχεις δίκιο. Los Lebriniers περιστεί η Trelleborg. Τελικά οι Los Lebriniers βάλανε πάνω από 52 πόντους. Αυτό που χρειαζόταν να... Από 55, συγγνώμη, αυτό που χρειαζόταν να κάνει. Έβαλε 63. Η Περιστέρη Τρέλεμπορκ βάλαν 57, δεν αρκούσε και οι Λος Λεμπρινίες κερδίσαν τις μπύρες τους, επάξια. Σωστά, οι οποίες έχουν δρομολογηθεί. Ο Γρηγόρης ήρθε εδώ και έταξε μπύρες, φανέλες και κίνητρο, αυτά έκανε. Ευτυχώς όμως βγήκαν μόνο τους των Λος Λεμπρινίες και δεν βγήκαμε πολύ εκτός μπάτζετ. Εντάξει, πάλι καλά. Παιδιά, να είστε προετοιμασμένοι, να είστε καλά φαγωμένοι, θα πω εγώ, γιατί... πώς το λένε, το στοίχημα σε εισαγωγικά σου που βολέ θα πληρωθεί. Θα πληρωθεί πολύ 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 σύντομα. Ετοιμαστείτε. Ναι. Τώρα η Trelleborg, εντάξει, δεν μπόρεσε να... Η Trelleborg πρέπει να βρει έναν σκόρερ. Δηλαδή, μεγαλώσανε και αυτοί που έχει. Και ο Τύρος και ο Δρακόπουλος. Χρειάζεται έναν άνθρωπο λίγο να τη βάζει την μπάλα μέσα. Δηλαδή τώρα πλέον... Με 50 και 55 πόντους δύσκολα θα κάνεις το step up. Και με μια πεντάδα θα πω εγώ. Ναι. Ταλαιπωρήθηκαν πολύ, ειδικά στο καλοκαιρινό. Έβλεπα τον Τζίτζα να περνάει από το χειμώνα, ένα βολοθά. Όμως είχαν προβλήματα με το roster. Τώρα αλλά... παραπήγε νομίζω. Ναι, τώρα όμως που είπες μια πεντάδα, μου δίνεις πάσα για το επόμενο ζευγάρι, που είναι η Airball με τους Flying Circus, που οι Flying Circus ήταν μόλις μια πεντάδα. Μόνο γενικά. Αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν. Όπου και να πηγαίνανε, μπορεί να φτάνουν στο τελικό. Λέμε τώρα ένα σενάριο τώρα φανταστικό. Θα ήταν αυτοί οι πέντε. Τώρα με μια πεντάδα δεν χτυπάς την Airball, που είναι μια γεμάτη ομάδα με ρόστερ, με πάγκο, με. Ήταν ανταγωνιστική για λίγο, μετά κουραστήκανε, ξέφυγε, αποκλείστηκαν. Επίσης κάτι που περιμέναμε. Και εδώ μάτς που πήγε βάση θεωρίας. Ναι. Και βάση, ρε παιδί μου, δεν αντέχεις. Δηλαδή και σε μια τέτοια ένταση, σε τέτοια ένταση μάτς, που είναι λίγο ο θάνατός η ζωή μου, σκάς και λίγο πιο εύκολα. Ισχύει. Θέλεις και κάποιον να σε βγάλει λίγο, να σε αφήσει στον πάγκο, να ξεκουραστείς, να συγκεντρωθεί λίγο το μυαλό σου, γιατί μετά από την κούραση μπορεί να θολώσεις κιόλας. Όσο time out και να πάρεις, άμα δεν έχεις μια ανάσα, να κάτσεις λίγο, είναι δύσκολο. Ναι, είναι και δύσκολο. Ειδικά σου είπαμε σε μια ομάδα η οποία τελείωσε αίτητη και τη βλέπουμε σωστό. Ότι μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Καλά, το επόμενο, Σέρκλι Παντοφλίνη. Εγώ είπα ότι να κυκλοφορήσει, συγγνώμη το ξυπνητήρι μου, για κάτι να πάρω τις βιταμίνες μου. Εγώ είπα ότι η Circle δημιούργησε ένα καινούριο καύσιμο, το γλυκερίνιο. Αυτή τη σιωπή θέλω να κρατήσετε όλοι, αχυρόμπαλες εδώ, τζιτζίκια και τα λοιπά. Μου στείλανε μήνυμα, ρίξανε 40 σποντοφλίνους, δηλαδή. Πιστεύω ότι στις φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να τελειώνουν στις 15-20, αλλά επειδή γύρισα και είπα ότι είναι καφενείο και δεν έχουν πείσει κανέναν, την πληρώσανε οι καγωμένοι παντοφλίνοι και φάγανε 40. Βέβαια να πούμε ότι η Σέρκλ έπαιξε εντός έδρας, έχουν βγάλει όλο το χειμώνα εκεί, ο Κακομπύρης Αργύρης ο Δροσάτος για να πάει εκεί πέρα έβαλε Google Maps, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια, να το πούμε αυτό, νομίζω ότι σε τέτοιες ομάδες όταν αισθανθεί κάποιος ότι υπάρχει disrespect γύρω από το όνομά τους, αυτό λειτουργεί σαν κίνητρο. Αυτό. Εγώ αυτό είδα. Δεν διαφωνώ, το ίδιο. Μου στείλε προσωπικό μήνυμα ο πρόεδρος της ομάδας, κάνοντάς μου trash talking. Του είπα αντί να μου λες ευχαριστώ που από εκεί που ήσουν πεθαμένο σε ανέστησα κλπ. Βγάζεις και γλώσσα και τα σχετικά. Ζητώ συγγνώμη από τους παντοφλίνους για αυτό που έγινε. Έχω ένα κάποιο μερίδιο ευθύνης. Και αυτή η καλή πορεία. Αστεύομαι, ναι, εντάξει, ήταν πιο αθλητική η Σέρκλη, να πούμε λίγο σοβαρά. Ήταν πιο αθλητική η Σέρκλη. Οι παντοφλίνοι δεν κατάφεραν να μπουν στο ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιμετώπισαν μια τέτοια ομάδα στη regular.
Ισχύει. Και φάνηκε ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν, τουλάχιστον ούτε καν να τους ανταγωνιστούν. Θα πούμε και μετά για τη Σέρκλη. Ναι, ναι, εννοείται. Τώρα δεν τελειώσαμε με τη Σέρκλη. Έχουμε ανοίξει εδώ πέρα παρτίδες. Mm. Σοκ το επόμενο. Νούμερο 2. Ναι, Φιωρεντίνα Τερμίτες. Δηλαδή, σας έκανα θεούς. Σας ανέβασα στα ουράνια και εσείς. Την πρώτη χρονιά που φαινόταν ότι μπορείτε να κάνετε το κάτι παραπάνω και να απασχολήσετε, πήγατε και αποκλειστήκατε. Δηλαδή τώρα αυτό εγώ πώς να το ερμηνεύσω, για πες μου, καλά έχει πάει ο εκτός όμιλος πάντως. Πάτησέ μου, Βασίλη, σε αυτό που σου λέω. 8η Τερμίτες, δεν κάνανε... Τελευταία στιγμή. Ναι. Ναι, τελευταία στιγμή αυτό που λες. Βρέθηκα μπροστά στη Φιωρεντίνα, η οποία είχε κάνει καλές εμφανίσεις. Για να τερμάτισε πρώτη, προφανώς έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Βγάζοντας μάτσα με τα πάνω στρώματα του ομίλου, νικώντας, με καλές εμφανίσεις, με κάθε φορά άλλον παίχτη να βγαίνει μπροστά. Αλλά... Σκέφτομαι τον Γιώργο τον Αποστολόπουλο, τώρα μια σπριγάτα να τη χαϊδεύει στο χέρι και να λέει: Κοριτσάκι μου, ποια Φιωρεντίνα, ποιο Στασινόπουλο. Έλα, επόμενο. Εντάξει, εγώ θα με το συγκλίνω με τον Σταύρο. Όχι, ούτε εγώ έμεινα με τον Σταύρο. Λέω, τι μπορεί να σκέφτεται τώρα ο αρχηγός των Τερμιτών. Εγώ είπα ότι ήταν σοκ. Δεν το πίστευα για τη Φιωρεντίνα ότι έχει χάσει. Δηλαδή στην αρχή λέω, μήπως έχουν κάτι ανάποδα. Και βλέπω το σκορ, γιατί πήρε και διαφορά σε κάποια φάση οι Τερμιτές και το μαζέψανε η Φιωρεντίνα. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό είναι το ωραίο. Ναι, απλά. Εντάξει, δεν το περιμέναμε. Τα μονά νοκάουτ ισοπεδώσαν την κατηγορία. Και υπογράφω. Westside Frigo Driver. Δεν ήταν. Τώρα δεν. Εγώ δεν περίμενα τόσο μεγάλη διαφορά να φάνε 40 πόντους στο Frigo Driver. Κι εγώ. Δηλαδή, μπορεί να σου έλεγα ότι αν με ρώταγες πριν γίνει το match, μπορεί να έδινα και Frigo να περάσει. Όχι, Φρίγκο δεν έδινα να περάσει, αλλά πίστευα όπως είχα δει στα ματ. Δηλαδή, τους έχω δει να παλεύουν, ας πούμε, τους Σκόρπιους μια πεντάδα. Κι εγώ, ναι, ναι. Κάτι μάτς τον Κολονό με 5-6 που θα γυρνάνε. Και αυτοί οι 5-6 ρε παιδί μου τους φτάσανε και στη θέση που κατέληξαν για να βρεθούν στους Westside, γιατί απέναντι στους Westside πήγανε σαν καλύτερη, σαν φαβορή που τερμάτισε πιο πάνω στη βαθμολογία. Η Νικολάου, τα αδέρφια, η Αφή. Περίμενα να κάνουν ένα καλό μάτς τελικά. Το κάνανε αυτό το καλό μάτς. Εγώ είπα ότι στα τελειώματα να σημαδεύουμε το τετραγωνάκι. Το σημαδέψανε πάρα πολλές φορές. Το τετραγωνάκι. Έπαιξαν μπασκετάρα. Η 100 πόντι αντικατοπτρίζει αυτό που λέω. Τι έπαθα! Έπαθα τον Τρούπι. Αυτό που λέω. Έκλεισαν και την άμυνά τους και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Το καλύτερο τους μάτς στο πιο κατάλληλο σημείο. Ναι. Αυτό θα πω εγώ. Ναι. Πολλά μπράβο. Αυτό. Αμπαλίες του Αντίζελς. Οι αμπαλίες κατέβηκαν απλά γιατί έπρεπε να κατέβουν στο παιχνίδι. Αν είχαν επιλογή, φαντάζομαι δεν. Κατέβηκαν χωρίς τον MVP τους. Σημαντικό. Κατέβηκαν χωρίς βασικό rebounder τον Βερνίκο, που έχει τον καλύτερο μεσόωρο. Δεν κατάφεραν ποτέ να μπουν στο παιχνίδι. Γιατί στα νοκάουτ είναι και αυτό λίγο ότι δεν ξέρεις την ημέρα που πρέπει να παίξεις ποιοι είναι οι διαθέσιμοι. Ισχύει. Και πρέπει τώρα να πας με αυτούς που έχεις. Αν έχεις μάθει να παίζεις κάπως και λείπει ένα γρανάζι, δύσκολα τα αλλάσεις. Έλειπε το σημαντικότερο γρανάζι τους. Δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι. Οι Dua Diesels τους κατατρόπωσαν. Οι οποίοι είναι πάντα μαζεμένοι, έτσι να το πούμε. Ήτανε, και αυτό. Ήταν νομίζω 12. Σημαντικό. Πιτσιρίκια... Δηλαδή αυτοί δεν ταλαιπωρήθηκαν ποτέ νομίζω από ναι, αυτό. Ναι, 12 πιτσιρίκια απέναντι σε μια πεντάδα που κουράστηκε όλη στη συνέχεια, γιατί το να τρως 40 πόντους παίζει και αυτό ρόλο. Εντάξει, θεωρώ ότι αν βλέπαμε άλλο ρόστερ, θα βλέπαμε άλλο... Δεν ξέρω αν θα πέρναγαν. Θα βλέπαμε σίγουρα όμως άλλο μάτς. Καλά, δηλαδή, εννοείται. Αδικείται τώρα αδικούνται οι αμπαλίες τώρα με τους 40 πόντους. Θεωρώ. Σαν ομάδα δηλαδή σαν ρόστερ. Σαν έχουν, σύνολο, ναι, ναι, αλλά αφού εκλείνεται σε ένα μάτς. Αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι, ήταν για 40. Απλώς θα μπορούσαν οι απουσίες που έπαιξαν ρόλο να είναι ευεργετικές στην αντίθετη περίπτωση. Εντάξει, το έχουμε πει, παιδιά, πολλές φορές. Οι παρόντες γράφουν την ιστορία. Ναι.
Ερυθρός Σταυρός Καβλάντα Χόκς. Εδώ είναι που θα δώσω χαρτίρα στον Γρηγόρη τον Αντωνάκη, ο οποίος είπε ότι το βαρόμετρο του ματς είναι ο Τάσος ο Κουτουζής. Εάν ο Τάσος ο Κουτουζής εμφανιστεί και κάνει την παιχνιδάρα του και τα σχετικά, θα περάσει ο Ερυθρός. Εάν δεν έχει Κουτουζή, θα περάσουν οι Καβλάντα. Fun fact, ο Κουτουζής ήταν MVP στο ματς αυτό, να σας πω. Είχε βάλει 19 πόντους κλπ. Κλπ. Τα μπει ο Γρηγόρης. Αν και ήταν σε γενικές γραμμές κλειστό ματς, αλλά τα είπε ο κομισάριος. Τι να πούμε, Κουτουζή παρόντος, πας αρχή παυσάτο. Συμφωνώ. Που λέμε. Καλύτερος Ερυθρός πέρασε, θα τον δούμε στη συνέχεια. Τέμπελ Χανάδας Καζαντούμς. Η καθίζηση που είχαν οι Τέμπελ Χανάδας που λέγαμε φάνηκε και τώρα. Οι Καζαντούμς παίξαν το παιχνίδι τους. Πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο από την επαναφορά, τις πάσες μεγάλες τις μπροστά. Οι Τέμπελ Χανάδες με αυτούς που είχαν και διαθέσιμους δεν είχαν και πολλές ελπίδες. Δηλαδή, να κάνω λίγο αυτό το σχόλιο θέλω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα για τον κάθε άνθρωπο μέσα στο roster πόσο σημαντικό είναι το να παίξει σε κάποιο play-off. Αλλά από τη στιγμή που θες να συμμετέχεις σε μια ομάδα, αν δεν έχεις πολύ πολύ σημαντικούς λόγους, σε 10-11 παιχνίδια μπορείς να κάνεις 4 συμμετοχές για να βοηθήσεις όταν έχετε αυτά τα μάτς. Γιατί οι ψηλοί, ας πούμε, τώρα στις Μπελχανάδες έλειψαν. Έρχεται που φύτησε η γλυκερία. Είναι παράδειγμα οι Μπελχανάδες, ναι, το λέω γενικά. Ναι. Από την άλλη είδα και τους Κάζα να κατεβαίνουν. Για πρώτη φορά περιεργός, δηλαδή είχα καιρό να τους δω πάνω από 6. Λέω, παιδιά, κάνανε λάθος φωτογραφία, βάλανε έξτρα. Ναι, να ξέρεις τι όμως. Αυτοί μπορεί να τους έβλεπες, τους έχεις στο μυαλό σου και εσύ και εγώ σαν 6. Αλλά έχουν από τους 10, νομίζω, που είναι στο ρόστερ, οι 9 έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ναι, κατεβαίνουν, γουστάρουν. Δηλαδή μπορεί να είναι 6, αλλά αυτοί οι 6 κατάφεραν και θα παραστούν τώρα μέχρι όπου φτάσουν. Ισχύει. Okay, καλύτερη Κάζα. Δίκαιο. Ναι, εννοείται δίκαιο. Προφανώς δεν λέμε τίποτα. Λεγάμενοι House of Buckets. Λοιπόν, δεν είχαν πολλές απουσίες λεγάμενοι. Είχαν την πολύ πολύ σημαντική απουσία του Καρτσονάκη. Εντάξει. Χωρίς το ψηλό τα πράγματα είναι δύσκολα γενικά. Ναι. Αυτός είναι ο Καμαριωτάκης. Καρτσονάκης. Ο Καρτσονάκης είναι ο τριποντέρ. Και ο Καρτσονάκης είναι ψηλός. Ο αδύνατος, ο personal trainer. Γιατί ο Καρτσονάκης δεν είναι ψηλός. Είναι ψηλός, αλλά άλλο Καμαριωτάκης. Φταίει με τις μπερδεύεις. Ναι, εντάξει. Ο Καμαριωτάκης από κάτι, ο Καρτσονάκης δεν σου προσουτάρει. Τέλος πάντων, τους έλειψαν. Όταν τα πιτσιρίκια τους κούρασαν κιόλας, βγήκανε και νεύρα. Αρκετά. Και ενώ το μάτι ήταν ντέρμπι, εκεί στις λεπτομέρειες πονοκεφάλιασαν και δεν τους ακολούθησαν όταν άρχισαν να παίρνουν μια κάποια διαφορά. Όχι πολύ μεγάλη, αλλά σημαντική. Η House of Buckets είναι σε πολύ φορμαρισμένο φεγγάρι. Το έδειξαν, έμειναν συγκεντρωμένοι. Δεν βγήκανε έξω αγωνιστικά. Ήταν στο μάτι του παιχνιδιού. Μου το επιβεβαιώνει και ο γκουρού που ήταν παρόν στο συγκεκριμένο. Ο οποίος κάνει κάποιους νοσφαγμούς, τους οποίους δεν μπορεί να τους δείτε, αλλά τους βλέπουμε εμείς και κρατιόμαστε. Αλλά... πώς το λένε, επιβεβαιώνει αυτά που λέμε ή μας λέει ότι δεν ισχύουν και τα σχετικά. Οπότε προχωράμε. Οι λεγάμενοι θα μπορούσαν να κάνουν το βήμα αν κατεβαίνανε. Αν μπορούσαν, δεν ξέρω τώρα για τους λόγους που δεν κατέβηκαν αυτό που δεν κατέβαιναν. Αλλά οι House of Buckets παίξανε το παιχνίδι τους, τους βάλανε στο ρυθμό τους και ορθά περάσανε στην επόμενη φάση. Διάθεση τον πίζω. Αυτό κρατάω εγώ. Ναι. Τώρα το Scorpio Champs ήταν 20-0, δεν παίξανε. Οι Champs είπαμε ότι είχαν ούτως ή άλλως απουσίες πολλές και πολύ λίγα άτομα και τραυματισμοί και αυτά. Δεν κατέβηκαν τα παιδιά. Οι Scorpio δεν παίξανε το παιχνίδι, πήγανε κατευθείαν στην επόμενη φάση. Προχωράμε. Raptors The Company. Το πάλεψαν οι Company, αλλά φυσιολογικά δεν έγινε έκπληξη. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Δεν θεωρώ ότι οι Raptors παίξαν και στο 100%. Νομίζω παίξαν τόσο όσο χρειάστηκε. Στο Ιρλανδί. Ναι, για να διατηρήσουν και δυνάμεις για τα επόμενα. Ισχύει, ισχύει.
Κοίτα, και η Κόπα νομίζω είναι επιτυχία το ότι βρέθηκαν σε αυτή την φάση. Ναι, ξαφνικά. Δεν σου πήραμε απλά τηλέφωνο και τσίμα, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μπείτε στα playoff. Ναι. Παίξτε. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Να δούμε τι, πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Ναι, η Raptors ήταν η καλύτερη ομάδα. Βάσει προγνωστικών, πέσαμε και σε αυτό μέσα, νομίζω. Ναι. Χάσαμε προγνωστικά που δεν έπρεπε να χάσουμε, τέλος πάντων. Ας κρατήσουμε αυτά που κερδίσαμε. Ναι, ναι, ναι. 60% εγώ στην development, 67,87% ο Γρηγόρης. Yeah. Δηλαδή, έχασα ακόμα και στα μεταξύ μας. Αλλά ο Γρηγόρης τώρα πρέπει να πληρώσει μπύρες και. Όχι, φανελές δεν θα πληρώσει. Μπύρες θα πληρώσει όμως. Δεν στεναχωριέμαι. Εντάξει. Να μην έταζε. Εντάξει. Λοιπόν, Mandra Heat, Hungry Wolves. Η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε. Είχε κάποια άτομα ο coach Αβούρη στο παρκέ. Πολλοί τραυματίες δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν στο 100%. Το πάλεψαν τα παιδιά όσο μπορούσαν γιατί είναι play-off και βγάζει τον καλύτερο σου αυτό. Και είναι Hungry Wolves. Ναι, πεινασμένη λύκη. Πεινασμένη, ναι. Αλλά η Μάνδρα φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί. Ισχύει. Εντάξει, και το παιχνίδι της Μάνδρας ούτως ή άλλως είναι δύσκολο να το κόψεις. Πόσο ναι. Μάλλον αν ταλαιπωρείσαι τόσο πολύ και από απουσίες και τραυματισμούς και έχεις λήψεις στο ρόστερ, θα το μυρίσουν και θα σε χτυπήσουν εκεί. Δηλαδή, το περιμέναμε. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζω το χειμώνα να επιστρέψουν αυτοί που είναι, να μπει σε μια. Τώρα που ο coach Αβούρης τους είδε κιόλας. Γιατί ήταν και λίγο αναγνωριστικό τώρα το καλοκαίρι. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και για τον coach και την ομάδα. Να δούμε πολύ, πολύ καλύτερα πράγματα το Σεπτέμβρη. Ανυπότακτη γαλάτα στην Τερσίτη. Το τράβηξε το καράβι ο Λαδάς. Αλλά για 3 δεκάλεπτα η Intercity τους άγχωσε. Δυσκολότερα από ό,τι νόμιζαν, πιστεύω. Ναι, μα και το αποτέλεσμα, η διαφορά που ήταν στο τέλος είναι πλασματική. Mm. Ήταν πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστική η Intercity. Απλά όταν της έφυγε λίγο το match, εκεί στους 6-7 πόντους, ήταν αυτές οι τρέλες που παθαίνει ο Μπαλαφούτης και ο Νικολάου που λίγο τους αποδιοργανώνουν. Και άφησαν λίγο το παιχνίδι γιατί αν αφήσεις τώρα τους γαλάτες που έχουν και μια εμπειρία θα την πάρουν τη διαφορά και μετά άντε να τη μαζέψεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν αρκετά ανταγωνιστικό το παιχνίδι επειδή το είδα κιόλας από κοντά. Ήμουν σε φάση λες να ανοίξει πάλι το στόμα μας. Αλλά στο τέλος οι ανυπότακτοι το καθαρίσανε. Έχουν ένα must win πλέον. Εντάξει, τα πούμε και πιο μετά. Ναι. Old Firm, Green Rose. Το φαβορί τα κατάφερε. Πάλι καλά. Ναι. Εντάξει, το Green Rose έχει κατέβει και λίγο με πιο καλοκαιρινή διάθεση. Έτσι. Η Old Firm. Έχω και κάποιες πληροφορίες ότι έχουν τσουγκρίσει ποτήρια ότι ό,τι και να γίνει η ομάδα θα πάει στο Final Four. Άρα. Τα έχει πει ο Διονύσης καιρό. Άρα το Green Rose δεν ήταν ένα εμπόδιο το οποίο. Το είχαν σε εισαγωγικά και υπολογίσιμο, ότι εννοώ με την έννοια ότι ήταν πολύ νωρίς να μείνουν εκτός. Οποιοςδήποτε και να ήταν στη θέση του Green Rose, θεωρώ ότι θα την παίρνανε την πρόκριση. Δεν το λέω σε σχέση μόνο με τον Green Rose. Πολύ καλύτερη, φάνηκε. Ήσυχο παιχνίδι, σε γενικές γραμμές. Καλό καλοκαίρι στον Green Rose και στο Ροζάκι, το φίλο μου. Τα λέμε το Σεπτέμβριο. Να δει ήσυχα το Euro. Ακριβώς. Τον αποσπούσαμε αυτόν τον καιρό. Βαλχάλα Phantoms και Crashers. Λοιπόν, οι Crashers γενικά περνάνε μια κρίση. Υπάρχουν κάποια εσωτερικά θέματα και αυτό φάνηκε και από την πεντάδα που εμφάνισαν. Δηλαδή τώρα πεντάδα απέναντι στη Βαλχάλα είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα. Ισχύει. Δεν μπόρεσαν να μπουν στο ρυθμό. Η Βαλχάλα το καθάρισε το παιχνίδι. Διαφορά δυναμικού και εδώ. Ναι. Νομίζω φάνηκε και ποιοτικά και στο πώς πήγε το μάθος, πώς προχώρησε, νομίζω δεν θα άλλαζε κάτι. Όχι ρε παιδί μου, τους λείπανε πολύ των Crashers, δεν είχαν ανάσες, όπως σου είπα ήταν 5. Η Βαλχάλα είναι λίγο πιο αθλητική, πιο νεαρή. Σκοράρει πιο εύκολα. Ναι. Κυριαρχεί στα rebound, ήταν λίγο, ήθελε πλήρες ρόστερ από τους Crashers. Για να δούμε ένα μάτς λίγο πιο ανταγωνιστικό. Συμφωνώ. Τώρα εδώ πέρα, όπως παραταχθήκανε,
εγώ λογικό το βλέπω να πέρασε η Βαλχάλα. Brooklyn Nets, Porto Raptors. Οι Porto Raptors, είπαμε, ζουν και πεθαίνουν για το τρίποντο, άρα που βάλανε μόλις 5 σουτ στα 32. Φυσικό και επόμενο ήταν ότι δεν θα τους δούμε στην επόμενη φάση. Απ' την άλλη, είπαμε ότι ο Καραγιαννάκης είναι το βασικό χαρτί των Brooklyn Nets. Έβαλε 25 πόντους, ήταν και MVP του μάτς. Χρώσταγε ένα καλό μάτς. Ναι. Δεν είχε κάνει, νομίζω, μέχρι στιγμής κάποια καλή εμφάνιση. Ναι, δηλαδή... Και ενώ δεν τραβήξαν όμως οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, δεν τον πολύ ακολούθησαν, γιατί το μάτς, ενώ τα σπάσαν οι μεν και ο καλός συσταγωγικά τράβηξε κουπί, ήταν ντέρμπι το μάτς καθόλου τη διάρκεια. Δεν ξέφυγε, ήταν ανοιχτό. Δηλαδή δύο τρίποντα να βάζανε οι Porto Raptors που χτίσανε άλλο ένα κλειστό τώρα προχθές. Μπορεί να περνάγαν αυτοί. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Και αυτό, ευτυχώς βγήκε μπροστά ο Καραγιαννάκης για τους Brooklyn Nets, κάνει το σταυρό των 20 κοντουρουχάς και τους έχει φτάσει τώρα στους 32. Σκουριά, Γαλατσίου, Τζιβάνα, ακόμα ένα 0, ένα παιχνίδι 20-0, συγγνώμη, δεν κατέβηκε Τζιβάνα, το είπαμε ότι έχει τρομερό πρόβλημα με τις παρουσίες. Κουράστηκε πολύ. Ναι, δεν άντεχε να παίξει ένα παιχνίδι ακόμα, σου λέει μη γίνει τώρα τίποτα και περάσουμε και στο επόμενο, δώστε στα αυτούς να τελειώνουμε γιατί... Δεν αντέχουμε άλλο και καλά κάνανε κατά την άποψή μου. Πραγματικά ήταν βραχνάς το καλοκαίρι. Βραχνάς. Και για αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν να φέρνουν άτομα για να παίζουν, συνέχεια να βρουν μια πεντάδα παρακαλετή. Και για μας που ήμασταν σε φάση ότι θα κατέβει Τζιβάνα σήμερα. Θα κατέβει Τζιβάνα σήμερα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ. Trailers Roots. Για πάρ' το λόγο. Κοίτα. Οι Roots, να πούμε ότι βρέθηκαν ξανά σε σειρά play-off. Ναι. Το οποίο τους χειροκροτάω τώρα. Μπράβο. Οι trailers απέδειξαν, νομίζω, ότι είναι φαβοροί και στο παρκέ. Κάναν πολύ καλή δουλειά. Δεν νομίζω να αγχώθηκα σε κάποιο σημείο. Έδειξε σταθερότητα και ο Βλάχος. Οι Roots δεν τους πίεσαν και τόσο πολύ. Δηλαδή οι trailers έκαναν το παιχνίδι τους, είχαν τον έλεγχο όλη τη διάρκεια και η δουλειά έγινε. Αυτό, κοίτα, είναι και πλέον πιο σίγουροι στις κρίσιμες περιστάσεις οι trailers. Δηλαδή έχουν μια εμπειρία πλέον από το χειμερινό, έχουν ψηθεί σαν ομάδα. Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτό, αλλά ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Έχουν, για μένα πονέσαν λίγο το χειμώνα και έχουν γίνει πιο δυνατοί από αυτό. Σε σχέση με το χειμώνα έχουν κατεβάσει καλύτερο ρόστερ. Ναι. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι είναι ακόμα ψημένοι. Okay, δεν έχω δει παιχνίδι που να... Ναι, αυτό. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ακόμα... Ότι δηλαδή, υπάρχει περιθώριο εννοείται ότι υπάρχει. Τους έχω δει, ας πούμε, σε μάτς με τους fast break που κερδίζουν 17-20 πόντους οι trailers. Το φέρνουν οι fast break στους 4-5 και εκεί υπάρχει θολούρα και οι fast break... Παίρνουν το μάτς. Okay, το οποίο θεωρητικά είναι χαμένο όμως. Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνεις. Ναι, δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μάτς οι τρέλερς για να ψηθούν. Εκεί διαφωνώ λίγο μαζί σου. Εντάξει. Okay. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Ναι, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, ρε Βασίλη μου. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους Roots. Καλή συνέχεια στους Έλληνες. Αυτά. Fling Tropics, Real Madrid. Συγγνώμη. Λοιπόν, είπαμε, η Ρεμάλ έκανε το καθήκον της, κατέβασε 12 με τον αλκοολικό για να πάρει εκδίκηση. Και μετά, εντάξει, ήρθαν οι Fling Tropics, έγινε δουλειά. Δεν δυσκολεύτηκαν οι Fling, οι Tropics. Κοίτα, μέχρι το ημίχρονο είχαν το πάνω χέρι, δεν ήταν τόσο πιστικοί. Ναι. Μπαίνουν μετά στο τρίτο δεκάλεπτο και βάζουν 24 ποντούς. Ξέρεις τι, τρέχουνε, δεν πέρασε πιέζουνε. Μπροστά ποτέ η τέτοια, η Ρεμάλ. Ναι, εννοείται. Τον δηλαδή, έλεγχο τον είχαν. Ναι, και μπροστά που ήταν με λίγο, η Ρεμάλ δεν κατάφερε ποτέ να περάσει μπροστά. Ισχύει. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, όταν πήρε λίγο momentum με η ομάδα των Γκατζιρούλιδων, κύλησε ο τροχός, βρήκανε και λύσεις και με άλλους παίχτες και βρήκανε και εφνδιασμούς, παίξανε από μέσα. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους φάνηκε. Ναι.
Να πούμε το highlight της βραδιάς είναι η εξαιρετική assist που βγάζει ο Τζαμτζής στον αντίπαλό του, ο MVP Τζαμτζής στον αντίπαλό του, στην επαναφορά που την παίρνει κατευθείαν στα χέρια, στήθος του τη δίνει, ναι, ναι, και βάζει καλάθι στη λήξη του δεκαλέπτου. Πώς το λέγεις, ο Σωτηρακόπουλος στο προ, κάπως το λέγει, δεν θυμάμαι. Ναι, ούτε εγώ τώρα μπορώ να σου βοηθήσω, δεν έχω επαφή πολύ. Ήταν μια στιγμή παραφροσύνης. Αυτό! Μια στιγμή παραφροσύνης. Είδες τελικά. Εντάξει. Αργήσαμε λίγο, αλλά το βρήκαμε. Μου ήρθε πλασιά. Και η Flink είναι στην επόμενη φάση. Εγώ νομίζω με την εικόνα που έχουμε δει τους Flink Tropics, δεν περιμέναμε ότι θα αποκλειστούν από τους 64. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να σκληρύνει το παιχνίδι, θα σκληρένανε κι αυτοί. Το μάτς ήταν σε πιο χαλαρό τέμπο, πήγανε κι αυτοί στον ίδιο ρυθμό. Οκ. Τώρα εδώ. Θέλω να είσαι ψύχρεμη τώρα. Κασόνικ Μπίρς, Σακραμέντο. Έχει βάλει Μπίρς τα χέρια της πάνω στο κεφάλι της, θέλω να ξέρετε, και τραβάει τα μαλλιά της. Άλλη μια φορά το έχω δει αυτό. Το 2006 στη Σαϊτάμα, που εθνική Ελλάδος κέρδισε την Αμερική. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Οκ, απουσίασε η Κασόνικ, ναι, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, δεν ήταν ο Εμιλιάνο, δεν. Αλλά έχει σοκάρει ολόκληρο το πρωτάθλημα της development. Ισχύει. Δηλαδή και εγώ το είδα σε μια νύχτα, live νομίζω, και τρελάθηκα. Σε μια νύχτα νομίζω μάθαμε όλοι τους Sacramento Drinks. Οι οποίοι ήταν όσο οριστικοί χρειαζόντουσαν. Μαγκές. Γιατί έτσι πρέπει. Και καλά κάνανε. Έτσι, στα μούτρα μας τότρεψαν. Στη συνέχεια θα πω τα σχολιάκια μου. Γιατί εντάξει, είμαι και θρασής εγώ, δεν είμαι, είμαι θρασίτατη. Αλλά το συγκεκριμένο ήταν. Το συζητάγαμε όλη νύχτα, ότι τι ήταν αυτό που μας βρήκε. Και οι Σακραμέντο, οι οποίοι μπήκαν στο φινάλε, έτσι. Ναι. Δηλαδή, περιμένανε μέχρι το τέλος να δει τι θα γίνει. Πήραν τα μάτς που έπρεπε. Οι Κασόνικ είχαν δοκιμαστεί σε έναν όμιλο πολύ δύσκολο, είχαν πάρει νίκες, δείχνανε μια φοβερή πορεία, αλλά ναι, στο τέλος... Ναι, τους κερδίζαν όλους και με διαφορά. Και οι Σακραμέντο, να πούμε, όχι μόνο αυτό, είναι ότι γίνανε και κάποιες ανακατατάξεις με τους μηδενισμούς, με τους ενεργούς που ήταν το ένα το άλλο και μπήκανε έτσι, ναι, στην οχτάδα. Δεν ήταν ότι αυτοί, ας πούμε, δεν το έχουν ότι παλεύουμε για οχτάδα. Ξαφνικά και κηδεία. Θα το πω για τελευταία φορά. Η Κασόνικ στο καλοκαιρινό ήταν από τις ομάδες που χάρηκα πολύ να βλέπω, τουλάχιστον στην κατηγορία. Είναι η τελευταία φορά που το λέω. Θα το δούμε από Σεπτέμβρη πάλι. Αλλά μέχρι τότε κρατήσει αυτή τη συνταγή. Αυτό προτείνω. Ο προσηλιακός μας είπε καλό καλοκαίρι. Δεν είχε δικαιολογία. Τι να πει ο προσηλιακός. Δεχτήκανε τα παιδιά την ήττα και μπράβο τους. Δώσαν συγχαρητήρια πολλάκις στα παιδιά. Fast break Iron Maiden. Λοιπόν, οι Μαϊντανοί χωρίς τα πρώτα βιολιά. Το Μίμι, το Μακρύ και τον Παλιγιάννη. Δεν κατάφεραν να κοντράρουν τους fast break που κάνανε ό,τι θέλανε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Ναι. Δηλαδή δεν είχαμε κάτι. Όχι. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο ανταγωνιστική αν είχαμε τον Ψηλό και το Μίμι που λίγο του στείνει. Αλλά με το roster που παρατάχθηκε δεν κατάφεραν να λυγίσουν κάπως τους fast break. Όπτιμος Πρίαμος Μανιάτης, φάνηκε λίγο αυτό το ότι να είναι του Μανιάτη που είδαμε στη regular season, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ο Όπτιμος και νομίζω η εκοφαντική εμφάνιση που έχει κάνει δεν έχει να κάνει τόσο με το Μανιάτη, αλλά στους επόμενους. Ισχύει. Που είναι να έρθουν αντιμέτωποι. Φωνάξαν ότι είναι εδώ. Ναι, το 101-102 όπως ήρθε 51 ήταν statement. Ισχύει. Και ότι η συνέχεια, εμείς ξέρω, είμαστε στο Final Four, πρέπει τώρα να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε για να πηγαίνουμε προς τα πίσω, είναι να πηγαίνουμε για μπροστά. Ισχύει. Λέει ο Optimus. Ισχύει. Λοιπόν, μία συν μία Chicago Trolls. Είναι ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο δεν παίκτηκε. Δεν τα κατάφεραν οι Chicago Trolls να μαζευτούν. Μία σε μία πέρασε την επόμενη φάση χωρίς άνευ αγώνα, όπως το λένε. 20-0. Αυτά ήταν το τι είδαμε λίγο περιληπτικά στους 64. Και τώρα πάμε να δούμε πώς περιπλέκονται στους 30. Έτσι, τρίψε τα χεράκια σου. Τρίψε τα χεράκια μου. Τρίψε τα χεράκια σου.
τα έχω πάει λίγο. Δεν τα έχω πάει με σειρά τα ζευγάρια, τα έχω πάει λίγο πως είναι στον πίνακα. Ναι, στις βαθμολογίες. Ναι, ναι. Τα έχω πάει λίγο έτσι. Να ξεκινήσουμε. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Είσαι έτοιμος. Α, να πούμε εδώ ότι ο Βασίλης έδινε μάθημα πριν και έρθει κατευθείαν έτσι το παιδί, γιατί. Αυτό. Εντάξει. Να του πούμε συγχαρητήρια. Να στείλουμε θετική ενέργεια, Βασίλη μου, γιατί πας για πτυχίο τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να ξέρουν να στείλουν τα vibes τους που πρέπει. Λοιπόν. Απλητικά μην με τα με στείλετε μόνο. Ξέρετε ποιοι είστε, αλλά εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν. Airball, House of Buckets. Ξεκίνα εσύ. Η House of Buckets είναι μια καινούργια ομάδα η οποία χρειάστηκε λίγο χρόνο να βρει τα πατήματά της, αλλά από τη στιγμή που το βρήκε και μετά παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Δομημένο, στημένα καλά, δηλαδή όλα τα παιδιά ξέρουν τι να κάνουν. Η Airball τώρα με το μεγάλο τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Γιάμο, είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγάλη ποιότητα και αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι δεν έχει κάποιο παίχτη με πολύ μεγάλο ego. Δεν θα πει κάποιος φέρε μου την μπάλα να σου βάλω 30 να στον νικήσω, που ενδεχομένως και να μπορούν πολλοί από αυτούς να το κάνουν. Χτυπάνε εκεί που πονάει ο αντίπαλος και ό,τι και να γίνει νικάνε. Θα μου δώσεις να τρέξω, θα τρέξω. Θες να μου δώσεις περιφερειακό σου, θα στα βάλω. Θες να περάσεις την μπάλα μέσα, έχω τους πλούς να σε χτυπήσω. Για μένα στις τέτοιες σειρές παίζει ρόλο η εμπειρία. Η Airball είναι πιο εμπειρή ομάδα. Οπότε αν θα έπρεπε να δώσω μία ομάδα θα έδινα με ένα 55-45 του Airball. Ολοκλήρωσες. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλη ένσταση στο 12-0. Το να φτάσεις στους 32 άκοπα, χωρίς να πιεστείς. Μπορεί όταν έρθει η ώρα που θα πιεστείς, να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις. Κοίτα, δεν νομίζω ότι είχαν εύκολο όμιλο. Αυτό λέω, ότι τα knockout είναι μια άλλη διαδικασία. Εννοείται. Από την regular. Έτσι, άλλη θέληση, άλλο το attitude, άλλα όλα. Και η House of Bucket αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα πλήρως φορματισμένη, όπου από τις 2 Ιουνίου, δεν έχουν χάσει. Έχουν πάει σερί. Από τις 2 Ιουνίου είναι αίτητοι. Να κάνω και ένα reference. Θυμόμαστε όλοι τη Real στον τελικό, όπου ξαφνικά εμφανίστηκε μια ομάδα. Θες να το πας εκεί. Που μπορούσε να την πιέσει, που πήγαινε άκοπα όλη τη σεζόν και εκεί έφαγε το στραπάτσο και τα μούτρα της. Είναι η μόνη μου ένσταση με το Airball ότι τώρα ξεκινάει και σφίγγει ο κλειός. Γιατί στους 32 ξεκινάει και σφίγγει ο κλειός για την development. Ότι αν τους βάλουν σκούρα η House of Buckets, αν τους πιέσουν και τους αναγκάσουν, ας πούμε, σε λάθη ή τους εκνευρίσουν ή μπορεί να παίζουν στο όριο του φάουλ, τα τρεξίματα και όλα αυτά, ότι δεν ξέρω εάν μπορούν να έχουν τη συγκέντρωση για να βγουν από τον κυκαιόνα που μπορεί να δημιουργηθεί. Okay. Θεωρώ κι εγώ ότι είναι το φαβορί και ότι θα περάσει η Airball. Γι' αυτό έδωσα και τόσο. Πρόσεξα λίγο το ποσοστό. Θεωρώ ότι θα περάσει η Airball, αλλά τα νοκάουτ, όπως μας έδειξε η ζωή, δεν έχουν ξεκάθαρο φαβορί. Έτσι. Να πω ότι ο Στέφανος ο Κουλιαμπής σε ιδιωτικές συνομιλίες έχει πει ότι House of Buckets είναι υποψήφι για κούπα. Καλά, έχει πει και κάτι άλλο για την Evolution, αλλά. Έτσι, να πούμε ότι στα δικά μας που ζητάμε, ο Στέφανος ο Κουλιαμπής θεωρεί ότι οι House of Buckets μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Το κρατάμε. Δίνω μικρό προβάδισμα στην Airball, αστερίσκος ότι αν βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, αν θα καταφέρουν να γυρίσουν. Αυτό. Το ακούω. Circle Valhalla, Phantoms. Για πες. Η Circle έχει διάθεση. Έχει πλέον μεγάλο κίνητρο. Προέρχεται από μια καλή εμφάνιση με τους παντοφλίνους. Θέλω να δω πόσο θα κρατήσει αυτό το momentum. Γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα κατέβει πιο ενθουσιασμένη στο γήπεδο. Δεν θέλω να πω άλλη λέξη, δεν μπορώ. Τη Βαλχάλα απ' την άλλη την έχω πετύχει στο καλοκαιρινό πάρα πολύ. Δηλαδή από τους run and gun και μετά με βλέπαν κάθε εβδομάδα. Με έβλεπε ο Αγαθοκλής και μου λέγε δεν μπορεί να σε πάλεις ρε φίλε. Έχω βαρεθεί να σε βλέπω, σε έχει βαρεθεί η ψυχούλα μου. Η Βαλχάλα είναι μια ομάδα η οποία έχει κάνει καλό χειμώνα, δεν έχει βάλει φρένα από τότε. Παίζει πολύ ωραία, έχει ποιότητα, βρίσκει εύκολα σκορ.
Από την άλλη, η Σέρκλ πιο νεανική ομάδα, πιθανόν να την τρέξει περισσότερο. Είναι ένα μάτς το οποίο νομίζω θα κριθεί στο ποια ομάδα θα επιβάλλει το δικό της παιχνίδι. Αν η Σέρκλ ξεκινήσει και τρέχει πάνω κάτω και βάζει εφηδιασμούς κτλ. Και η Βαλχάλα πάνω το κάνει, αλλά όχι τόσο καλά. Η Βαλχάλα δεν είναι παντοφλίνη. Καλά, εννοείται. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν έχουν το ρυθμό των παντοφλίνων. Είναι επί δύο η ταχύτητά τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουν έφεση στο rebound. Δηλαδή, οι δεύτερες επιθέσεις που παίρνει η Βαλχάλα, γιατί παίρνει πολλές δεύτερες επιθέσεις, τις οποίες τις ολοκληρώνει κιόλας, τις δίνει μεγαλύτερο προβάδισμα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο. Οι Σέρκλ έχουν πιο πολύ στο shoot. Τους αρέσει το μακρινό shoot. Δηλαδή, κοιτώντας τα ποσοστά, νομίζω έχουν 100-110 τρίποντα παραπάνω στο σύνολο από τη Βαλχάλα. Okay, δηλαδή η Βαλχάλα είναι στη διείσδυση, στη ρακέτα και τα σχετικά, ενώ η Σέρκλ αν θα τα πάρει και τα σούτ της. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ποιο παιχνίδι θα επικρατήσει. Θα παίξει ρόλο η ευστοχία. Εγώ θεωρώ ότι επειδή έχει το προβάδισμα, όπως προείπα, στις δεύτερες επιθέσεις και επειδή ο Βικέντιος είναι κάτω από τη ρακέτα... Κάνει τι θέλει. Ναι, δύσκολα του παίρνει rebound. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το παιδί. Θα δώσω προβάδισμα πρόκρισης στη Βαλχάλα για αυτό το λόγο. Γιατί όμως δεν είναι μόνο Βικέντιος. Έχει το. Κρινής, ναι, ο Γιωργακάς. Το Χιούμαν, το. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Που θεωρώ ότι μπορεί να επιβάλλει το παιχνίδι της. Και εγώ θεωρώ ότι το rebound είναι λίγο πιο safe επιλογή και η δεύτερη επίθεση και η ρακέτα από το να σουτάρεις απ' έξω. Και εγώ δίνω Βαλχάλα. Εκτός όχι, κι αν πολύ, η Σέρκλ... όχι πολύ. Καλά, εννοείται. Λίγο, αυτό. Λίγο. Είναι, θεωρώ ότι είναι ανοιχτό παιχνίδι. Έχουμε ξεκάθαρο ντέρμπι διάθεσης versus ποιότητας και εμπειρίας. Αυτό είναι για μένα. Ναι. Trailers, Κολοσσός, Dunk and Donuts. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Από τα επικίνδυνα μάτς για Trailers μπορεί να στραβώσει ανα πάσα στιγμή και να τους αποδιοργανώσει. Από την άλλη τον Κολοσσό δεν τον πολυβολεύει η αθλητικότητα των αντιπάλων του και τον νεαρό της ηλικίας. Σημαντικό πολύ ρόλο οι ρολίστες της ομάδας να ακολουθήσουν τα πρώτα βιολιά και έτσι θα αυξηθούν οι πιθανότητες πρόκρισης. Λόγω της εμπειρίας, από την εμπειρία και μόνο, θα δώσω μικρό προβάδισμα στον Κολοσσό. Συμφωνώ πολύ για το supporting cast που είπες. Mm. Δηλαδή, παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Κολοσσός, μην ξεχνάμε ότι ίσως να έχει κάποια αποθυμένα από πέρσι. Mm-hmm. Αποκλείστηκε πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Όχι για μένα, νομίζω για όλους. Απ' την άλλη, για τους Trailers είναι ένα πολύ καλό τεστ για να δούμε σε τι κατάσταση πραγματικά βρίσκονται. Γιατί μιλάμε με μια ομάδα... Κι αν ισχύει αυτό που είπες. Να δούμε, άμα είναι να με ρίξουν κουβά, ας με ρίξουν. Γιατί πριν 10 λεπτά μας είπες ότι θεωρείς ότι είναι πιο όρημη πλέον. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ. Γιατί παίζεις με μια ομάδα η οποία αποδεδειγμένα έχει εμπειρία και ποιότητα. Ο Λεβαδίτης τώρα είναι πολύ δύσκολο να το μακάρεις. Όχι για τους Τρελές, για τον οποιονδήποτε. Ναι. Θέλω να δω, είναι από τα μάτια τα οποία πραγματικά ανυπομονώ. Αν το μάτς πάει κοντά, ο Κολοσσός έχει το πάνω χέρι. Αν δεν πάει και ανοίξει κάπου στο τρίτο δεκάλεπτο, ξέρω εγώ, η διαφορά είτε για τους μεν είτε για τους δε, πιστεύω ότι θα δούμε ωραίο μάτς. Δηλαδή, όποιος νικήσει την τρίτη περίοδο θα πάρει το παιχνίδι. Το λέω από τώρα, παίξτε το στο στοίχημα. Χτυπήσεις και το χέρι στο τραπέζι. Δεν το χτυπάω, αλλά το λέω από τώρα, δεν κάνω αυτά εγώ. Εντάξει, το ακούω. Αλλά εσύ με ποιον, θα μας πεις ένα προγνωστικό ή θα παίρνει τα ποστάκια. Όχι, θα σου δώσω ένα 54% Κολοσσό. Κολοσσό. Ναι, έτσι λόγω εμπειρίας και λόγω Λεβάδη. Έτσι όπως το έπαιζε, θα μας πει το τρέιλερ και θα γίνει θα γίνει όπα, αλλά όχι, εντάξει. Εντάξει, το ακούω. Λος Μπαντολέρος, Ραμολμέντα. Βασίλη, πόσο μακριά μπορεί να σε φτάσει ένας μονοπαίκτης? Τι να σου πω. Ποια είναι η άποψή σου?
Ειδικά όταν εμφανίζεσαι με 5-6. Δηλαδή δεν έχουμε δει τους μπαντολέρους να κατεβαίνουν και πολύ. Στις τελευταίες αγωνιστικές είναι πολύ λίγοι. Ναι. Πόσο, πού μπορεί να σε φτάσει, για πες. Κοίτα, οι μπαντολέρους από τον Ιούνιο μέχρι τώρα έχουν κάνει μία ήττα. Βέβαια, είναι ομάδα του ενός παίχτη. Ο Φωτιάδης είναι one man show κάθε παιχνίδι, το οποίο ναι μεν σου νικάει κάποια παιχνίδια στη φάση των ομίλων, αλλά δεν ξέρω αν αρκεί όταν θα βρεθείς στα play-off και θα έχεις απέναντί σου μια ομάδα που είναι διαβασμένη. Δηλαδή δεν είναι τώρα μια καινούργια ομάδα που τώρα μαθαίνουμε, έχουν παίξει πόσα παιχνίδια στη φάση των ομίλων. Από την άλλη, ο Ανδρέας ο Παρλαβάτζας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι σε καλό φιγκάρι στο καλοκαιρινό η Τάρα Μολιμέντα. Έτσι. Καλό supporting cast γύρω από τον Ανδρέα, ο οποίος θα πάρει τα σουτ τα κρίσιμα στο τέλος, δηλαδή του αρέσει να παίρνει την ευθύνη. Για μένα συνολικά η Τάρα Μολιμέντα είναι πιο οργανωμένη ομάδα και πιο έτοιμη να περάσει. Ναι, συμφωνώ. Και επίσης έχουν και πιο πλήρες ρόστερ. Δεν χαροπαλεύουν με 5-6 άτομα και τις ανάστασεις έχουν και αλλαγές και να παίξεις εσύ και δεν υπάρχει συμφωνώ. Το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή η Μπαντολέρος τους βγήκε λίγο στη φάση των 64 γιατί ήταν λίγοι και οι Βίρτους και παίζει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο γιατί όταν είστε λίγοι δεν μπορείς να παίξεις το 100% και να βγάλεις με off έναν παίκτη. Τα αναμολυμέντα με το βάθος που έχουν στον πάγκο και με κάποια plays που μπορούν να παίξουν μπορούν να περιορίσουν πολύ το Φωτιάδη. Ισχύει. Έτσι, και πιστεύω ότι θα έχει γίνει και πολύ σωστό scouting από τον Αντρέα τον Παρλαβάτζα. Είμαι σίγουρος. Θα πρέπει να ρίξει έναν πάνω στον πιτσιρίκο, δηλαδή ας μην κάνει τίποτα όλο αυτό το παιδί μου όλη νύχτα, να κάτσει απλά πάνω στο Φωτιάδη και να του πει θα φας καλάθι, ας πούμε, μόνο... γιατί δεν ξέρω. Πεσμένος από τα 10 μέτρα να στο βάλει και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό. Ψήφος εμπιστοσύνης Ανδρέας Παρλαβάτζας. Ναι. Γιατί αυτό σου λέω ότι είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σε πάει μακριά ένας μόνο παίκτη. Και στηρίζονται πάρα πολύ πάνω σε αυτόν τον παίκτη. Εντάξει, νομίζω ότι τα αναμολυμένα θέλουν να κάνουν και το step up. Ναι, και φαίνεται και από του Μπαντολέρου ότι στα μάτια που έχει πάει ο Φωτιάδη θα έχουν κερδίσει όλα. Στα μάτια που δεν έχει πάει ο Φωτιάδη έχουν χάσει. Κάτι λέει. Έτσι. Να το λέμε κι αυτό. Ανυπόταχτοι Γαλάτες, Casa Dooms. Είναι φαβοροί οι Γαλάτες σε ακόμα μια σειρά για μένα. Θα είναι πιο εύκολο να επιβάλλουν το ρυθμό του σε σχέση με του Casa. Η Casa είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη, δηλαδή κάνουν αυτές τις μακρινές σπάσεις, ας πούμε, δεν τους γίνεται, αυτά, ναι, που δεν είναι πολύ σίγουρες και χάνουν επιθέσεις από αυτό. Απ' την άλλη, οι Γαλάτες επιτίθενται πιο safe, πιο set παιχνίδι, με το Λαδά να κατεβάζει, να γυρνάνε την μπάλα, να την βάζουν στο post, να. Δύσκολα θα τους δούμε να βγαίνουν σε εκνηδιασμό τους Γαλάτες. Ισχύει. Δεν το έχουν αυτό το παιχνίδι πιο set τους. Παιχνίδι. Ναι. Απ' την άλλη, όταν το παιχνίδι ψιλοστραβώνει, ψιλοφεύγει από τον έλεγχό τους, βλέπουμε το Σχοινά, ο οποίος τρελαίνεται, αρχίζει, παθαίνει πανικό, τους βρίζει όλους. Άλλες φορές μπορεί να δίνει boost, άλλες σου αγχώνει, δεν βγαίνει το παιχνίδι. Τώρα εδώ πέρα είναι λίγο περίεργη φάση, γιατί όπως είπες είναι έμπειροι Γαλάτες. Ναι. Για να δούμε έκπληξη, η Κάζα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι και να έχουν απόλυτη ψυχραιμία. Κοίτα, αν μαζευτούν και αν έχουν καθαρό το μυαλό τους, πιστεύω ότι ήταν ένα από τα μάτς τα οποία θα εδρώσουν οι Γαλάτες. Mm-hmm. Γιατί οι Κάζα έχουν καλή περιφέρεια, δηλαδή έχουν κάποιον παίχτη να μαρκάρει πάνω το Λαδά και έχουν και λύσεις στην επίθεση. Αυτά έτσι δεδομένα για όλα τα ζευγάρια ότι θα κατέβουν δύο ομάδες. Δηλαδή, άμα δούμε μια πεντάδα. Καλά, ναι. Εμείς μιλάμε τώρα ότι το ρόστερ είναι το κανονικό, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κατέβει ο καθένας. Ναι, ναι. Κοίτα, η Κάζα, εμένα μου αρέσουν σαν ομάδα. Από την άλλη, οι Γαλάτες έχουν δείξει, όχι μία και δύο φορές, πολλές φορές, ότι έχουν ένα μέταλλο. Τουλάχιστον φέτος του καλοκαιρινού. Έχουν το Λαδά ο οποίος βγαίνει μπροστά. Αλλά γενικά νομίζω μπορεί να τους βλέπουμε για αρκετό καιρό ακόμα. Αν πάρουν αυτό το match
θα έρθει και η ψυχολογία, θα έρθει και η διάθεση μετά να προχωρήσουμε, να μαζευτούμε και τα λοιπά, να κάνουμε κάτι καλό. Δίνω ξεκάθαρο βάσμα ανυποταχτούς, αλλά πιστεύω ότι η Κάζα έστω σε κάποιο βαθμό θα τους ζωρίσουν. Okay. Old Firm West Side ή αλλιώς η ατέριαστη. Ναι, εννοείται. Δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι του ενός με το παιχνίδι του Ελληνού. Η West Side θέλω ένα ανοιχτό γήπεδο. Δώσε μου την μπάλα να τρέξω, να ξεχυθώ, να πάω στο καλάθι. Από την άλλη, η Old Firm επιλέγει σετ επιθέσεις. Ήταν να δώσουμε και την παίζει μπάλα... και πολύ ωραία στο σετ. Ναι, να δώσουμε την μπάλα είτε στον Τραγκώτη για να πυροβολήσει, είτε να, πάρει, να παίχτει η μπάλα στο post, να βάλουμε ένα πιο σίγουρο καλάθι. Ξεχωρίζουν αμυντικά λίγο η Old Firm. Είναι πιο σκληρή ομάδα. Μπορεί να σε παίξει στα όρια του φάουλ, αλλά αυτό βοηθάει στο να χαλάσει το παιχνίδι του αντιπάλου της. Και αυτή είναι λίγο πιο συνηθισμένη σε αυτό το κομμάτι. Αντέχει περισσότερο. Οι West Side, αν δεν βρίσκουν εύκολους διαδρόμους, θα ζοριστούν, γιατί έχει ψηλούς γενικά οι Old Firm που μπορούν να σου κόψουν το δρόμο. Σημαντικό. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι η Old Firm θα περάσει. Γιατί είναι καλύτερη στην άμυνα. Θεωρώ δηλαδή ότι η άμυνα είναι το α και το ω στο το παιχνίδι. Σύμφωνο. Δεν θεωρώ ότι οι West Side θα βρουν τον τρόπο να παίξουν σε ανοιχτό γήπεδο, να τρέξουν, να. Οπότε θεωρώ ότι στο σετ υστερούν πάρα πολύ. Κοίτα, οι West έχουν εμπιστοσύνη πολύ στο παιχνίδι τους. Ό,τι και να γίνει παίζουν με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δεν αλλάζει. Το άλλο πράγμα είναι ότι φαίνονται πολύ απουσίες τους. Δηλαδή όταν λείπει κάποιο βασικό γρανάζι, φαίνεται. Δεν μπορούν να το κρύψουν εύκολα. Η Old Firm με τον coach τον Μπάγκο έχει δείξει εξαιρετικά δείγματα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που παίζει. Με συστήματα, με την μπάλα να γυρνάει, χωρίς πολλές τρίπλες, πάσες. Βάζουμε τους φιλούς στο παιχνίδι, βαράει τον Τραγκώτη τα τριποντάκια του. Ξεκάθαρο φαβορί. Η Old Firm για μένα έχει όλες τις συνθήκες υπέρ της να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Ναι. Να πάω παρακάτω. Εννοείται, πάμε. Ναυάγια, fast break. Θα ξαναβάλω και ο Βασίλης. Κοίτα, ότι θα τα πάρει, θα τα πάρει. Άλλο, ότι θα τα πάρει το ξέρουμε. Άμα το ξέρουμε είπαμε, άμα δεν φτάσει 200 δεν την ολοκληρώνει τη πριν σεζόν. Γίνει το μάτς, ξέρουμε ότι θα έχει 15 τρίποντα. Όταν γράψει 200 τότε θα έχει σκόπο να αποσυρθεί. Αλλά θα είναι εύστοχος. Ερωτηματικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να τον εξερεθίζουμε τώρα με αυτά που λέμε ότι, καλά, ότι ίσως δεν κάνουμε... μπορεί να κάνει δεύτερο παιχνίδι με αυτά τα τρίποντα και αυτά και να του δίνουμε κίνητρο. Βέβαια, βαράκι ο Μπουλαξής από τους άλλους. Σωστό. Υπάρχει το know-how και εκεί. Η fast break όμως είναι καλύτερη στη ρακέτα. Συμφωνώ. Και έχουν και ένα πολύ καλό playmaker που ξέρει πού να δώσει την μπάλα, πώς να σε στήσει, να. Χωρίς σημαντικές απουσίες, πολύ δύσκολο να μείνουν εκτός οι fast break. Τώρα, αν πάει και βάλω άλλους πάλι 30 πόντους και μου κάνει και η ίδια για δεύτερο ματσερί, ας είναι, εγώ το κουμπί θα το πατήσω, θα δώσω τους fast break και από εκεί ό,τι θέλει ας γίνει, ό,τι βρέξει ας κατεβάσει, Βασίλη. Okay. Κοίτα, οι fast break είναι μια ομάδα πάρα πολύ εμπειρή. Ξέρουν πολύ καλά πώς να παίζουν, ξέρουν να νικάνε τα παιχνίδια, ξέρουν να παίρνουν τις βολές, να πάνε την μπάλα εκεί που πονάει ο άλλος. Έχουν πληγωθεί λίγο αυτόν τον καιρό, δηλαδή είδα και κάτι δηλώσει το πρωί, να πούμε περαστικά σε όλους τους παίχτες από τους fast break που ταλαιπωρούνται αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Από την άλλη τώρα τα ναυάγια στηρίζονται πάρα πολύ στο Λουκά. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί σε καλό βράδυ, έχουν κάποιες λύσεις στο πρόσωπο του Τζίφου, του Καριατλή, του Θωμά. Δεν ξέρω αν μπορούν να καλύψουν μία άστοχη βραδιά του Καραβασίλη. Αυτό είναι το ερωτηματικό που έχω βάζω εγώ. Λόγω εμπειρίας και ποιότητας, δηλαδή ας πούμε ο Μητρέλος είναι σε φοβερή κατάσταση, από το χειμώνα και μετά δεν κόβει ο τύπος, δίνω fast break. Και εσύ το πατάς το κουμπί.
Αν έρθει τώρα ο Ναν και μου βάλει 15, θα του πω μπράβο, θα μου στέλνει μήνυμα και θα μου λέει στα λέγα και τέτοια. Πιστεύω στις δηλώσεις μετά, άμα γίνει και δεύτερη φορά σε ρίχνη. Θα έρθει με, με το καρτελάκι. Ναι, με το καρτελάκι στη φάτσα του μπροστά, ντυμένο. Θα μας κάνει και έτσι το χέρι του και τα σχετικά. Και εμείς δεν θα ξέρουμε πού να κρυφτούμε. Τέλος πάντων, εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το είπαμε. Ψυχολογία. Απ' τη μία, εμπειρία από την άλλη. Εγώ δίνω εμπειρία. Black Mappa Drunk Team. Το Black Mappa είναι Λερναία Ύδρα. Τι σημαίνει αυτό? Εάν η Drunk Team θέλει να περάσει, δεν πρέπει να του κόψει το κεφάλι, πρέπει να το κάψει το κεφάλι. Γιατί αν του κόψει το κεφάλι, θα βγάλει 3-3-3-3-3 και θα τους καταπιεί. Refuse to lose το Mappa, ανοιχτό παιχνίδι. Με αυτά που έχουμε δει, εάν μια ομάδα μπορεί να κοντράρει τους Drunk Team, είναι το Black Mappa. Συμφωνώ. Θα μπορούσε να λήξει και χ αυτό. Δεν ξέρω αν θα λήγει χ. Σίγουρα θα δυσκολευτεί η Drunk Team. Δεν ξέρω. Πιστεύω θα μπορούσε να λήξει και χ το συγκεκριμένο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, στην κόψη, θα πω Drunk Team. Okay. Μ' αρέσει πολύ η προσοχή του Στέφανου. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο το έχω και λίγο να πάει παράταση στο κεφάλι μου. Okay. Μ' αρέσει πολύ η προσοχή του Κιχαλιά. Πολύ. Δηλαδή δεν είναι ότι βρήκαμε έναν παίχτη ο οποίος δεν θα κατέβει με την ομάδα του και τον πήραμε στην ομάδα για να παίξει. Έχει ουσιαστικό ρόλο και κάνει πολύ καλή δουλειά. Κούμποσε. Σε ένα ρόστερ το οποίο ήδη ήταν καλό. Η Drunk Team τώρα βρίσκεται σε πολύ καλό φεγγάρι. Αυτό το δίδυμο του Παόρι με του Μουλαρογιάννη που το είχαμε ξαναδεί, βλέπω ότι είναι πολύ υγιές, δηλαδή πάει πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αντίπαλο να μαρκάρει τον Γιώργο τον Παούρη. Το ξέρεις ότι ο Στέφανος και ο Χαγιάς κάνει ατομικές. Τον έχω δει έτσι, στον Κολονό, τον έχω δει. Ξέρουμε ότι κάνει ατομικές προπονήσεις. Και βάζει 30. Να είναι σε κατάσταση συνέχεια. Να μην βρεθεί απροετοίμαστος. Ναι. Απλά σημαντικό, το λέω. Σημαντικό. Το λέω. Και εσύ βλέπεις Drunk Team, είπες. Δεν βλέπω κάποιον να μαρκάρει τον Παούρη. Οπότε, δύσκολα, για μένα δύσκολα, δίνω μικρό προβάδισμα στην Drunk Team. Αλλά πραγματικά μικρό, γιατί η Black Mappa πραγματικά είναι πολύ αξιόλογη. Ναι. Raptors Los Lambriniers. Από ό,τι μου έχουν πει κάτι ψήθυροι, υπάρχει σημαντική πιθανότητα οι Λαμπρινίες να έχουν σημαντική απουσία. Δεν θα πω πιανού, αλλά υπάρχει αυτό το σενάριο. Εάν επαληθευτεί, οι Ράπτορες έχουν προβάδισμα. Εάν όχι, το μάτς θα είναι κλειστό. Συνεπομένο. Έτσι. Θα κριθεί στις λεπτομέρειες, αλλά και πάλι στο τέλος οι Raptors ίσως χαμογελάσουν. Ναι. Αλλά αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η αποσύρωση που σου λέω που έχει διαδοθεί. Με έχεις αφήσει και εμένα τώρα με ένα ερωτηματικό τεράστιο στο κεφάλι. Είναι σημαντική. Δηλαδή θα παίξει το ρόλο της εάν συμβεί. Άλλο παιχνίδι. Άλλο μπάσκετ παίζει μια ομάδα, άλλο η άλλη. Βασίζεται πολύ στους κορέδες οι Raptors. Δηλαδή το αν θα νικήσουν ή θα χάσουν εξαρτάται πολύ από το βράδυ που θα βρεθούν. Οι Lambriniers έχουν την κλασική τους δύναμη μέσα στη ρακέτα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την απουσία που λες. Παρ' όλα αυτά οι Raptors, για να το πούμε και αυτό, έχουν κάνει πολύ καλή φάση ομίλων. Έχουν χτίσει ένα momentum, είναι σε καλή κατάσταση και για μένα συνολικά δείχνουν να είναι πιο οργανωμένη η ομάδα. Ξέρουν καλύτερα τι θέλουν. Που για μένα αυτό μετράει. Οπότε και εγώ δίνω Raptors. Με αυτά που μου λες και εσύ για τις απουσίες, ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω. Είπα ότι ακούγεται. Δεν γίνεται να ρίχνεις μια βόμβα και να μου λες μετά δεν ξέρω. Μπορεί να τα καταφέρει και να εμφανιστεί στο παιχνίδι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Okay. Σου λέω πάντως αυτό που έχω ακούσει είναι σημαντικό. Okay. Αν θα λείψει ή όχι. Πολύ σημαντικό. Εντάξει. Και ίσως και γι' αυτό. Επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω ότι μπορεί να λείπει ο συγκεκριμένος, να έχω δώσει Raptors. Οκ. Okay. Από αυτό το λόγο. Δηλαδή,
Αν αυτή τη στιγμή το... έχεις αφήσει εμένα και άλλους 400 ανθρώπους με ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω το κεφάλι τους. Ναι, δεν ξέρω αν θα κάνω κολοτούμπα, άμα δω κάτι άλλο στο παρκέ, αλλά αυτή τη στιγμή θα πω αυτό. Οκ, okay, το κρατάμε. Friends Sacramento Drinks. Όπως σου πω και πριν, το θράσος μου δεν έχει όρια. Όπου. Εξάλλου μετά τη Σαϊτάμα, θυμόμαστε όλοι εμείς δηλαδή, γιατί εσύ οριακά ήσουν αγέννητος, ήρθε το 20άρικο από την Ισπανία. Σαφή να τα πεις τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει δεύτερη έκπληξη στο καπάκι από drinks. Δηλαδή είναι αρκετά δύσκολο το εγχείρημα. Οκ, okay, οι Friends χαροπαλεύουν με 5-6, αλλά πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Θα είμαι πιο φιδωλή τώρα. Δηλαδή οι drinks μπήκαν στην εξίσωση αυτή τη στιγμή. Τους δίνουμε. Τους βλέπουμε. Ωραία. Τους ωραία. Βλέπουμε κανονικά στα ίσια. Για να μην πέσουν τα σύννεφα ξανά, αν γίνει κέντα ξανά. Αλλά το έπος δύσκολα το, ναι, το ξεπερνάς πάνε, τόσο, ναι, γρήγορα, τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω τώρα αν οι Friends έχουν άλλα σχέδια και με ρίξουν ολόκληρη μέσα στο κουβά και τον κλείσουν κιόλας από πάνω. Ναι. Που είναι καληνύχτα. Αλλά εμένα αυτή είναι η γνώμη μου. Κάνω καρδούλες με τα χέρια τώρα στο Sacramento Drinks. Ναι. Να ξέρουν. Μπορεί να είναι και για αυτούς κίνητρο αυτά που λέω. Ναι. Επίσης, να είναι μπουστάρισμα, να τους δίνω. Πώς ήταν στα Looney Tunes με τον Jordan, το Space Jam που και καλά πήραν το νερό και νομίζω ότι παίρνουν σούπερ μοντέλο. Α, μπράβο, ναι, ναι. Μπορεί να είναι κάτι το ίδιο και εδώ. Ναι, ναι. Εγώ αυτό έχω να πω. Ακούω τη δικιά σου τη γνώμη. Και με τα ναυάγια ισχύει αυτό, να το πούμε. Λουκά, δεν σε ξεχνάω. Λοιπόν. Δύσκολα βλέπω να έχουμε κάποια έκπληξη. Θα μου πεις. Το ίδιο μου έλεγες και στους 64. Στο Κασόνι, Σακραμέντο, και είδες τι έγινε. Έχουν σίγουρα τρελό momentum. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε, νομίζω τους έχει επηρεάσει και αυτούς θετικά. Τους έχει δώσει πολύ μεγάλη διάθεση. Ίσως να δούμε τους Σακραμέντο να κατεβαίνουν και με καμιά δωδεκάδα τώρα. Δηλαδή εγώ, αν το δω, δεν θα μου φανεί περίεργο. Από την άλλη, αν Friends... έχουν δικαίωμα συμμετοχή στο 12, αν έτσι. Έχουν. Α, γιατί το είπες πολύ άνετος και εσύ. Ενώ θα έρθουν ορεξάτοι και... Α, ναι. Γιατί ήσουν άπλας, γι' αυτό. Ναι. Τώρα οι Friends είναι πολύ ποιοτικοί. Έχουν ένα coach στον πάγκο ο οποίος κινεί τα νήματα σωστά. Βρίσκουν λύσεις ανεξαρτήτων συνθηκών, παιχνιδιού, αντιπάλου κτλ. Για μένα είναι ξεκάθαρο φαβορί. Αν το δούμε αυτό και στο παρκέ... και πέσουμε μέσα για μια φορά με τους drinks, καλώς. Αν όχι και μας ξαναστείλουν στον κουβά, θα ας βγουν δηλώσεις να κάνουν 10 λεπτά. Εμείς να μας θα βγούμε να κάνουμε δηλώσεις, ναι, μετά, ναι, ναι, με κατεβασμένο το κεφάλι και να δεχόμαστε την ήττα μας, και από εκεί και πέρα θα το αλλάξουμε το τροπάριο. Το υπόσχομαι εγώ. Πέρα την πλάκα να του πούμε συγχαρητήρια, γιατί του έχουμε κράξει λίγο. Όχι, έτσι, δεν του έχουμε κράξει. Ρε φίλε, είπαμε ότι έχουν κάνει έπος. Ότι έχουν κάνει, ναι. Ότι έχουμε, εντάξει, θεούς έχουμε δεν, κάνει. Δεν το κάνουμε υποτιμώντας την ομάδα, έτσι. Εγώ την υποτίμησα λίγο στην αρχή, αλλά έβαλα μυαλό. Εσύ. Ναι, εγώ του υποτίμησα λίγο στην αρχή. Να τα λέμε όλα. Ευχαριστώ, λοιπόν, για την πλάτη που μου βάζεις, αλλά εγώ λίγο στην αρχή. Εντάξει, γι' αυτό okay. σου λέω τώρα με πιο φιδωλή και προσέχω τα λόγια μου. Γιατί αυτό το παρτά, κάτσε να ακούσουν. Λοιπόν, Τερμίτες Brooklyn Nets. Έχω τώρα κάπως αυτούς, όπως σκέφτομαι, τους έχω λίγο ντέρπι στο κεφάλι μου. Με το Καραγιαννάκι μόνο να ξεχωρίζει κάπως αγωνιστικά από τις δύο ομάδες. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Ισχύει. Και θεωρώ ότι οι Nets μπορούν να την πατήσουν πολύ πιο δύσκολα όμως από τη Φιωρετζίνα. Θα το δούμε. Ομάδες οι οποίες παίζουν old school. Δηλαδή, μου αρέσει αυτό το μπάσκετ. Είναι λίγο πιο παραδοσιακό. Έχουν δυνάμεις στους ψηλούς. Ναι. Δεν σουτάρουν τόσο από την περιφέρεια. Είναι και στην ίδια ηλικία και οι δύο, πάνω ναι. κάτω. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει αυτό το τα τρέχουμε και θα τους κυνηγάμε. Υπάρχει λίγο ισότητα στο κομμάτι αυτό. Συμφωνώ. Momentum έχουν Τερμίτες. Εντάξει, πέραν αυτού, οι Nets έχουν δείξει ένα σχετικά καλό πρόσωπο. Δεν θα έλεγα ότι είναι φοβερή, ότι έτριβα τα μάτια μου όταν τους έβλεπα, ούτε θα πω ότι ήταν κακή. Έχουν δείξει μια αξιοπρεπή παρουσία στη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω αν θα πληγωθούν από το κακό τους διάστημα. Πάντα το κάνουν. Mm-hmm. Πάντα έχουν ένα νεκρό διάστημα στο μάτς. Τώρα, ποια θα είναι η διάρκεια του και πώς θα το εκμεταλλευτούν αυτοί οι Τερμίτες, δεν το ξέρω. Είναι ντέρμπι και για μένα. Εγώ θα δώσω τους Τερμίτες εδώ, σαν φαβορί.
Εγώ θα δώσω τους Nets να έχουμε 1-1. Τους έχω λίγο ότι μπορούν να τα απεξέλθουν οι τερμίτες. Εντάξει. Δίνεις Νικηφόρα Αλφαντινόες και Γιώργο Αποστολόπουλο. Ναι. Okay, το ναι. Ακούω. Ναι, το ακούω. Ναι. Νικηφόρα, αλλά... Το ακούω. Support. Μάντρα Χιτ, Ερυθρός Σταυρός. Γραφική έχω κρατήσει, αλλά θεωρώ ότι είναι ακόμα ένα ανοιχτό παιχνίδι. Καλές ρακέτες, καλά γκάρντ. Έχουν και παίκτες που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, ενώ δεν φαίνεται στα νούμερά τους. Ισχύει. Γενικά. Αν με ρώταγες ποιος θα ήθελα να πάει στους 16, θα ήταν η Μάντρα Χιτ. Okay. Γιατί μου αρέσει το παιχνίδι της γενικά και θα ήθελα κάποια στιγμή η Μάντρα να κάνει το βήμα παραπάνω και να την δούμε σε μια διαδικασία οχτάδας ή και Final Four και δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα θα δώσω περισσότερες πιθανότητες στον Ερυθρό Σταυρό να περάσει. Okay. Κοίτα. Αλλά δεν θα στεναχωρηθώ και πολύ αν το χάσω αυτό το προγνωστικό. Okay, okay. Γιατί έχω μια άλλη συναισθηματική σύνδεση λίγο με τη Μάνδρα Χιτ, με αυτό το κομμάτι, το λέω. Okay. Εγώ θα είμαι πιο αντικειμενικός. Και με έχουν τα ίσια όλα σήμερα, έτσι. Εγώ δεν ξεχνώ. Thanks. Έτσι. Δεν ξεχνώ. Λοιπόν, είναι ένα match το οποίο έχει δύο μεγάλα ερωτηματικά για μένα. Και από τη μία και από την άλλη. Mm-hmm. Από την πλευρά της Μάνδρας, το ερωτηματικό είναι θα κατέβει ο Μανίσαλης. Γιατί όχι. Ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω, αλλά ρωτάω γιατί για μένα είναι πολύ κομβικός παίχτης. Είπαμε ότι μιλάμε για πλήρες ρόστερ. Εντάξει. Το αντίστοιχο είναι και για την άλλη, για τον Κουτούζη. Η Μάνδρα έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στη φάση των ομίλων. Το είδαμε και στην φάση των 64, έκαναν καλό μάτς. Από την άλλη ο Ερυθρός Σταυρός... Ναι, δεν κέρδισαν μόνο γιατί ήταν μέτρια, ας πούμε, οι άλλοι, κέρδισαν γιατί παίξανε και αυτοί καλά. Ήταν καλή, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ήταν όντως καλή. Ο Ερυθρός Σταυρός είναι και αυτός μια πολύ καλή ομάδα, δομημένη. Αν το μάτς πάει σε κρίσιμη καταστάσεις, ξέρουμε ότι θα βγει μπροστά ο ψηλός. Έχει γυρίσει και ο Τσέκα, βέβαια. Σημαντικό. Σημαντικό. Γι' αυτό και οι πιθανότητες που έχω δώσει. Γιατί είναι για ο ψηλός, είναι ο Τσέκα, ο Κουτούζης δεν ξέρεις τι. Υπάρχουν δηλαδή φάλαγγες. Ναι, υπάρχει. Ναι. Ο Ασημωμίτης τώρα είναι ένας τύπος ο οποίος δεν του το έχεις, αλλά μπορεί να μπει μέσα από μέσα απόσταση, από τα 3-4 μέτρα και να σε πληγώσει. Και αρχίζει να στα βάζει. Ναι. Και δεν καταλαβαίνεις τώρα, γιατί είναι ένας τύπος ο οποίος είναι 67 χρονών, πόσο είναι. Και μπαίνει και τα βάζει τα σουτ. Συμφωνώ. Η Μάνδρα θεωρώ ότι είναι, αν το θέλει, πιο γρήγορη. Okay. Της αρέσει να τρέχει, το έχει κάνει. Αν δεν το κάνει αυτό θα παίξει στο σετ πιο πολύ, αλλά υπάρχει και αυτή η επιλογή, την οποία δεν ξέρω αν την έχει τόσο πολύ στο κασέ του Ερυθρός Σταυρός. Έχει πιο βαριά κορμιά ο Ερυθρός. Δεν θα το τρέξουν τόσο. Αυτό είναι δύσκολο να... και για τις επιστροφές και για να βγάλουν... Έχουν μόνο τον Τζέκα, ναι, που μπορεί πώς να φύγει. Ναι, ναι, αυτό. Δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή δίνεις Μάνδρα. Λόγω ενός backup plan δίνω Μάνδρα. Okay. Εγώ έδωσα τις πιθανότητες στον Ερυθρό, αλλά είπαμε ότι... Εντάξει. Εσένα τα ήσανε, εγώ τους δίνω, βέβαια. Προχωράμε. Πω, τώρα με κάνεις και φαίνομαι χάριστη. Τέλος πάντων. Μία σημεία, Optimus Priamus. Είναι φαβόρη Optimus. Ναι. Έχει γρήγορο παιχνίδι, μπορεί να παίξει τα πόδια και να κλείσει τη μία σημεία. Το αργό παιχνίδι των Rose δεν θα τους ευνοήσει με τον Optimus. Το αντίθετο ακριβώς. Πιστεύω θα φύγει νωρίς και με διψήφιο. Okay. Έμπειρη ομάδα μια σημεία. Από την άλλη, ο Optimus με τον coach στον πάγκο, με το roster που βλέπουμε να είναι σταθερό από πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή δεν νομίζω να έχει γίνει κάποια σοβαρή προσθήκη. Όχι. Είναι δουλεμένη η ομάδα, ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Για μένα θα είναι εύκολη η δουλειά τους. Το λέω από τώρα, ξέρω ότι εκτίθεμαι, αλλά πιστεύω ότι ο Optimus θα περάσει εύκολα. Α, και εγώ αυτό πιστεύω. Μην με κυνηγήσετε από τη μία σημεία, έτσι, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Όχι. Επίσης, να πούμε ότι που δεν έφτυγε μία σημεία, ότι δεν έχει μπει στη διαδικασία να παίξει και ένα παιχνίδι play-off με μία πιο εύκολη ομάδα όπως ήταν η Chicago Trolls. Ναι, ναι. Και τώρα θα πρέπει να μπει. Παίζει το ρόλο του. Ναι, και τώρα θα πρέπει να μπει απέναντι στον Optimus. Δηλαδή, ο οποίος έχει και momentum. Ναι, είναι και αυτό τώρα μία συνθήκη. Θεωρώ όμως ότι ο Optimus.
Ναι, εύκολα, δύσκολα. Είναι καβάλα στάλογο στη συγκεκριμένη διασταύρωση. Dua Diesel's Fling Tropics. Για πες. Κοίτα να δεις τώρα. Γύρισε το κεφάλι του, παιδιά, πήρε βαθιά ανάσα. Μου αρέσει πολύ αυτό το ζευγάρι, μου αρέσει, μου αρέσει. Άντε, ξεδιπλώσου. Λοιπόν, κοίτα, οι Flint κάνουν πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος γενικά, από το χειμώνα μέχρι και τώρα. Είναι δουλεμένη ομάδα, είναι παρέα, δηλαδή βλέπεις ότι θα προσπαθήσουν να βάλουν και τον αυτόν που δεν έχει βάλει πόντους στο μάτς, να πάει λίγο ψυχολογία κτλ. Βασίζονται πολύ στο Γκατζιρούλι. Αν δεν παίξει αυτός, ζορίζονται, αλλά βρίσκουν τις λύσεις. Η Dua είναι μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, μαζεύεται, κατεβαίνει, τρέχει, παίζει με τους ψηλούς της. Για μένα δεν εκμεταλλεύεται τόσο πολύ την ταχύτητά της. Το έχω ξαναπεί, διαφώνησαν μαζί μου, θα το ξαναπώ και από εδώ. Απ' τη μία έχουμε πιο πολύ εμπειρία, απ' την άλλη έχουμε πιο πολύ διάθεση και πιο γεμάτο ρόστερ. Σε αυτά τα μάτς, ξαναλέω, δεν θα ακολουθώ την πιάσω τώρα, το λέω σε όλο όσο φορές το έχω πει, μετράει πιο πολύ εμπειρία. Οκ. Okay. Ολοκλήρωσες, συνέχισε. Οπότε, για να μην το κουράζουμε, θεωρώ ότι η Dua, αν θέλουν να νικήσουν να κάνουν πολύ πολύ καλό παιχνίδι, οι Tropics, στα δικά μου τα χαρτιά τουλάχιστον, είναι φαβοροί. Εγώ θεωρώ ότι είναι challenge για τους Tropics αυτό το ζευγάρωμα. Δεν έχουν ξανασυναντήσει ομάδα με τα χαρακτηριστικά των Diesels. Είναι πολύ δύσκολο ζευγάρωμα. Κατά την άποψή μου, ένας πρέπει να αποφύγει τη ζώνη. Ο άλλος πρέπει να αποφύγει το man-to-man. Δεν ναι, ξέρω ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Η Fling είναι πιο σκληρή. Η Dua είναι πιο soft. Έχει κορμιά πάντως. Δεν μπορούν να σπρώξουν όμως. Συμφωνώ. Δηλαδή σε μια μονομαχία με τους παίκτες των Fling μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να σκεφτώ την Dua να μπορεί να κερδίσει μια μονομαχία κάτω από τα καλάθια ή δεν ξέρω τι. Συμφωνώ με αυτό που λες με την εμπειρία. Έξτρα σχόλιο, αυτό που θέλω να κάνω είναι ότι οι Fling Tropics δεν πρέπει να αναλωθούν στα νεύρα τους. Σημαντικό. Θεωρώ ότι επειδή τα πιτσιρίκια θα τους κουράσουν πολύ, πραγματικά θα τους κουράσουν πολύ, πιστεύω ότι θα βγει νευρικότητα. Εάν παραδοθούν σε αυτά τα νεύρα, η Dua θα τους περάσουν από πάνω. Θέλουν τον καλό Γκατζιρούλι. Σου λέω, ναι, ο καλός ο Γκατζιρούλης όμως... Που είναι ψύχρεμος. Είναι ο Βασίλης και ο Σεραφείμ. Ο Βασίλης είναι ο Σεραφείμ. Εγώ λέω ότι ο Σεραφείμ, γιατί ο Σεραφείμ... Δεν είναι πολύ ψύχρεμος. Ναι, ψιλοτρελαίνεται, το βλέπω. Αυτό, μπράβο. Θα πρέπει λοιπόν ο Μάκης να μείνει συγκεντρωμένος, να μην παρασυρθεί από το παιχνίδι και να επιβάλλει αυτός το δικό του ρυθμό. Εάν οι Fling Tropics αναλωθούν όπως προείπα, θα έχουν πρόβλημα και μπορεί να μείνουν εκτός. Γενικά θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα, αλλά εκεί θα φανεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Θέλω να το δω αυτό το μάτς. Μακάρι να είμαι εγώ δηλαδή, θέλω να το δω οπωσδήποτε. Λοιπόν, το ζευγάρι του Σκόρπιου δεν έχει βγει ακόμα, παίζει σήμερα. Θα κάνω πολύ γρήγορο σχόλιο. Εάν οι Σκόρπιοι κληρωθούν με την Beer Team, θα περάσουν οι Σκόρπιοι. Εάν κληρωθούν με τους Κουρκούτες, διασταυρωθούν όπως το λέμε με τους Κουρκούτες, εκεί επειδή οι Κουρκούτες αρχίσουν να φτάνουν και λίγο πιο μακριά και ίσως το δουν και λίγο πιο σοβαρά και ότι ελάτε να μαζευτούμε και τα σχετικά, θα δυσκολευτούν αρκετά απέναντί τους με τα κορμιά και αυτή την εμπειρία που έχουν. Οπότε εγώ αν ήμουν Σκόρπιο σήμερα θα καθόμουν μπροστά στο live και θα παρακαλούσα Μαρφαντάς, Καλπακίδης, Μαυράκης και Σία να πυροβολήσουν και να τα βάλουν, γιατί με τους Κουρκούτες θα υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να δω λίγο και τα μάτς που σε νοκάουτ φάση για να έχω άποψη. Δεν μπορώ να εκφέρω τώρα άποψη, γιατί okay, οι Κουρκούτες δεν κάνανε καλή regular, στο τέλος σώσαν την παρτίδα, οι Σκόρπιοι από την άλλη κάνανε. Θα πω όμως ότι θεωρώ ότι για τους Σκόρπιους είναι πολύ πολύ καλύτερη διασταύρωση η Beer Team. Πατώντας αυτό που λες, τους δίνει και momentum όμως. Το ότι στο τέλος καταφέραν και πήραν τα μάτς που έπρεπε με ένα must win. Ναι, αλλά δεν ξέρω σε ένα μεγάλο μάτς αν... Δηλαδή, με τα παιχνίδια που παίξαν ήταν λίγο κοντά. Okay. Δεν είχαν διαφορές, δεν είναι ότι επιβληθήκανε. Ναι, αυτό ναι, το λέω, ναι. Ότι οι Σκόρπιοι πάνε λίγο, έχουν άλλον αέρα ίσως.
Σίγουρα. Και πιο πολύ ποιότητα και πιο μαζεμένο ρόστερ και έχουν δείξει και πολύ καλά δείγματα στη φάση των ομίλων. Οπότε, φίλε μου Χιράκη, παρακάλα να περάσει η Μπερτή, θα πω εγώ. Και θα ολοκληρώσουμε με 99ers σκουριά γαλατσίου. Πω, πω, πω. Ακούω το πω, αλλά να πω λίγο ότι τα σκουριά έχουν μια δύσκολη περίοδο με προσωπικά θέματα που έχουν, με υγεία και τα σχετικά, οπότε δεν είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, δηλαδή προσπαθούμε να βάλουμε και το match λίγο γιατί τρέχουν με κάτι θέματα που έχουν δικά τους. Μακάρι να καταφέρουν να παίξουν και να γίνει αυτό. Με βάση, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα προφανώς, είναι για να ξεδώσουν πιο πολύ για να παίξουν. Μακάρι να δούμε καλά παιχνίδια. Το ευχόμαστε, και εγώ προσωπικά, να δούμε παιχνίδια βασικά, να δούμε παιχνίδι, κατά κύριο λόγο. Εγώ θα ευχηθώ να πάνε όλα καλά στο θέμα που έχει προκύψει, που με ενημέρωσε ο Σταύρος και τα σχετικά. Αλλά οι 99ers, okay, για αυτά που προείπα, δεν έχει σημασία τώρα το προγνωστικό εδώ πέρα. Θεωρώ ότι μπορούν να περάσουν. Αλλά το ζωικό είναι να γίνει το παιχνίδι και να ξεχαστούν και τα παιδιά, να γίνει αυτό. Στο ναι. Χάλας έχεις ετοιμάσει άλλα πράγματα. Με πάγωσες τώρα λίγο. Μπορείς να πεις το αγωνιστικό κομμάτι εσύ. Εγώ απλώς ήθελα να ενημερώσω ότι με τα σκουριά συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θέλω να πω πολλά. Να πάνε όλα καλά, δεν το ήξερα εγώ. Εκεί πέρα θα σταθώ. Η σκουριά μου αρέσει πολύ. Αλλά αυτό έχει πολύ μικρή σημασία, να πάνε όλα καλά, παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει να παίξουν, γιατί δεν παίξαν ούτε στον προηγούμενο, γιατί ήταν με την Τζιβάνα που όπως είπαμε δεν κατέβηκε. Εγώ θα ήθελα να δω τα σκουριά σε μια διαδικασία νοκάουτ, να την ευχαριστηθούν να και απέναντι στους 99ers. Μ' αρέσουν πολύ, δηλαδή παίζουν και πολύ ωραίο μπάσκετ ομαδικό, αλλά τώρα πάνε όλα στη δεύτερη μέρα. Ναι, και είναι και, μια καλή διασταύρωση με τους 99ers, γιατί και αυτοί είναι καλά παιδιά, παίζουν ωραίο μπάσκετ, θα είναι ένα καλό ζευγάρωμα. Ελπίζω να δούμε στο παρκέ αυτή τη συνύπαρξη. Αλλά αυτό, ποιος θα περάσει τώρα εδώ, έχει πολύ μικρότερη σημασία. Αυτά. Συγγνώμη, Βασίλη, που στο χάλασα, αλλά εντάξει, δεν μπορούσα να μιλάω τώρα, αλήθεια και δεν συμβαίνει τίποτα, όχι, δεν γνωρίζω. Καλά δηλαδή, εντάξει. Καλά έκανες. Πρώτα απ' όλα, άνθρωποι. Φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι υπεραναλύσαμε αυτά που έπρεπε να υπεραναλύσουμε. Σχολιάσαμε αυτά που ήταν να σχολιάσουμε. Κανείς δεν είχε παράπονο κανείς. Κανείς δεν έμεινε παραπονεμένος. Μάρια Μαυράκη, είδες τι είπε η φίλη σου. Προχωράμε. Μάρια, είσαι φίλος μου, αλλά εντάξει. Ναι. Είμαστε αντικειμενικοί. Ευχόμαστε να δούμε παρόμοια σειρά στους 32, δηλαδή άσχετα με τους κουβάδες που έχουμε πάει και που μας κοροϊδεύουν οι μισοί και δεν ξέρω τι. Τα αποτελέσματα πραγματικά ήταν ωραία να τα συζητάς, είχαν content, πολύ content μας έχει δώσει development από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία του καλοκαιριού. Μακάρι να γίνουν και στους 32 τα ίδια. Και δεν πειράζει, ας τρώμε εμείς το κράξιμο, κανένα πρόβλημα. Τρώμε, εγώ δεν έχω πέσει κουβά εδώ μεταξύ και μου λέει τρώμε, πέσαμε κουβά. Είσαι της διοργάνωσης, θα πορευτείς με τη διοργάνωση. Ναι. Okay. Και τώρα, έτσι έτσι τα περισσότερα τα ίδια έχουμε πει, άρα ή θα σε πάρω μαζί μου στον πάτο ή... Πω. Λοιπόν, καλή επιτυχία, σήμερα ξεκινάει η φάση του 32, να πούμε. Καλή επιτυχία σε όλους και να περάσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός και ο πιο μαζεμένος. Τα λέμε στα γήπεδα. Φιλιά πολλά, πολύ μπάσκετ, bye.